και συνθήκες. Λοιπόν, Γιατί δεν ήξερα να φας και λέω φάω λίγο αυτό, έχω... Τι έγινε? Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα δούμε λοιπόν, η δομή λοιπόν θα είναι εξής. Πρώτα απ' όλα θα δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής μεθόδου των ειδόλων για να βρούμε το δυναμικό με δεδομένες οριακές συνθήκες και ύπαρξη συμμετρίας. Τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, θα δούμε, ας πούμε, την περίπτωση που να έχουμε ένα φορτίο πάνω από έναν άπειρο επίπεδο αγωγό, ο οποίος έχει συγκεκριμένο δυναμικό. Παρακαλώ να κλείσετε το μικρόφωνο. Ποιος έχει το ανοιχτό μικρόφωνο? Λοιπόν, κατόπιν θα δούμε τι είδους φορτία επάγονται σε αυτές τις επιφάνειες λόγω των αρχικών σημειακών φορτίων που έχουμε. Θα δούμε κατόπιν τη δύναμη που ασκείται στο πραγματικό φορτίο και την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια. Και μετά θα δούμε και ένα δεύτερο παράδειγμα που να έχουμε ένα φορτίο στο εξωτερικό αγώγημη σφαίρας. Και τέλος θα κάνουμε μία σύνοψη. Λοιπόν, να πούμε τώρα δύο λόγια για την μέθοδο των ειδόλων, έτσι γενικά. Έτσι, ποια είναι η βασική ιδέα? Είναι ότι αν έχουμε μία επιφάνεια, για παράδειγμα κλειστή, ας πούμε μπορεί να έχουμε ένα επίπεδο κάπου στον χώρο, έτσι, φτάνει μέχρι το άπειρο και εμείς το θεωρούμε σαν μια κλειστή επιφάνεια γιατί μπορούμε να το κλείσουμε στο άπειρο εδώ πέρα, έτσι. Αν έχουμε λοιπόν αυτή την κλειστή έτσι, περιοχή του χώρου όπου είναι καθορισμένο το δυναμικό παντού, για παράδειγμα να έχει έναν αγωγό εδώ και μετά να φτάνει μέχρι το άπειρο και να πάρουμε και το άπειρο, οπότε να έχουμε βέσιο με το 0 ας πούμε παντού, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και έχουμε και ένα φορτίο, είτε σε αυτή τη μεριά, σε αυτή τη, μέσα στην επιφάνεια αυτή, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα, Q. Το ερώτημα είναι πώς θα βρούμε το δυναμικό παντού στο χώρο. Θέλουμε δηλαδή να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ικανοποιήσουμε την εξίσωση Laplace, υποασών στην περίπτωσή μας, που είναι πια λαπλασιανή του V, είναι ίσον με το μείον ρο διά έψιλον 0. Αυτή είναι εξίσωση. Και όπου το ρο στην περίπτωσή μας είναι ένα φορτίο, έτσι, μείον Q διά έψιλον 0 επί δέλτα του R μείον R0, όπου R0 είναι εκεί που βάζουμε το φορτίο μας. Αυτή λοιπόν είναι η εξίωση που ασών, την οποία θέλουμε να λύσουμε με δεδομένες συνοριακές συνθήκες. Δηλαδή, ας πούμε το δυναμικό να έχει μια δεδομένη τιμή σε μια κλειστή επιφάνεια στον χώρο, η οποία μπορεί για να μην περιλαμβάνει το ένα φορτίο. Εντάξει, προφανώς άμα περιλαμβάνει το φορτίο θα έχουμε εδώ πέρα αυτό το Q μη μηδενικό. Αν δεν περιλαμβάνει φορτίο θα είναι εξίσωση Laplace απλή. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα λύσουμε αυτού του είδους τα προβλήματα. Και η απάντηση είναι θα χρησιμοποιήσουμε τη λεγόμενη μέθοδο των ειδόλων, δηλαδή θα τοποθετήσουμε ένα φορτίο κάπου στο χώρο έξω από την περιοχή που μας ενδιαφέρει, όχι στην κλειστή περιοχή που υπάρχει το φορτίο, με μοναδικό σκοπό να ικανοποιηθούν οι συνοριακές συνθήκες. Αυτό το φορτίο δεν θα είναι ένα πραγματικό φορτίο, θα είναι ένα φανταστικό φορτίο έξω από την περιοχή που μας ενδιαφέρει και μόνο αυτό το ρόλο θα έχει. Για να δούμε λοιπόν αυτό το ένα παράδειγμα αυτής της μεθόδου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μας δίνει κάποιος έναν επίπεδο άπειρο αγωγό, βλέπετε εδώ πέρα αυτόν τον αγωγό εδώ πέρα που φαίνεται, ο οποίος είναι γεωμένος, δηλαδή έχει δυναμικό V ίσο με το 0. Και τοποθετούμε ένα φορτίο σε απόσταση D στον άξονα των Z πάνω ακριβώς από το επίπεδο. Αυτό είναι το επίπεδο χυψή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο εδώ πέρα. Μας ζητάει λοιπόν τώρα αυτή η άσκηση να βρούμε το δυναμικό V παντού στο χώρο, δηλαδή πάνω και κάτω από αυτό εδώ πέρα το επίπεδο. Εμείς λοιπόν αυτό το επίπεδο, επειδή δεν εμφανίζεται κάπου μια κλειστή επιφάνεια εδώ, είχαμε πει ότι το πρώτο θέμα μοναδικότητας, ότι πρέπει να εμφανίζεται, να έχουμε τις συνοριακές συνθήκες παντού στο όριο μιας κλειστής επιφάνειας. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμιά κλειστή επιφάνεια, έτσι, είναι ένα άπειρο επίπεδο. Για να διαμορφώσουμε μια κλειστή επιφάνεια, επεκτείνουμε το επίπεδο μέχρι το άπειρο φυσικά και μετά θεωρούμε στο μυαλό μας ότι κλείνουμε στο άπειρο αυτό το επίπεδο, το κλείνουμε κάπως έτσι, με μια σφαίρα ημισφαίρια προς το άπειρο, έτσι ώστε τελικώς να έχουμε μια κλειστή επιφάνεια στην κάτω μεριά, ας πούμε, αλλά και στην πάνω, έτσι, και στην πάνω μεριά, αν θέλουμε το κλείνουμε, όπου το V θα είναι παντού 0 σε αυτό το όριο.
Άρα διαχωρίζουμε και παίρνουμε δύο περιπτώσεις. Λέμε έστω ότι έχουμε μια κλειστή επιφάνεια που περικλείεται από το άπειρο και από το επίπεδο, σαν ένα ημισφαίριο, φαντάζεστε το άπειρο, στην κάτω μεριά. Στην κάτω μεριά φυσικά δεν υπάρχει φορτίο. Και άλλο ένα τέτοιο ημισφαίριο, επίσης πελώριο, που φτάνει εδώ, ένα ημισφαίριο φτάνει μέχρι το άπειρο, στην πάνω μεριά. Και εδώ βεβαίως πάλι εδώ είναι το βέισο με το 0, επειδή παίρνουμε το σημείο αναφοράς μας στο άπειρο, βάζουμε το βέισο με το 0 πάλι στο άπειρο. Άρα στην ουσία αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε, μας έχει δοθεί, είναι ισοδύναμο με δύο διαφορετικά προβλήματα με μοναδική λύση. Το ένα πρόβλημα είναι το πρόβλημα του άνω, αν θέλετε, ημισφαιρίου του απείρου, στο οποίο υπάρχει ένα φορτίο Q μέσα σε αυτό το ημισφαίριο. Και το άλλο πρόβλημα είναι το νότιο ημισφαίριο, δηλαδή ουσιαστικά ένα άπειρο επίπεδο με ένα άπειρο ημισφαίριο αντίστοιχα, όπου δεν υπάρχει πουθενά φορτίο. Έχουμε λοιπόν να λύσουμε δύο προβλήματα με τα οποία το θεώρημα μοναδικότητας μας λέει με σιγουριά ότι αφού καθορίσαμε το δυναμικό μας παντού στον χώρο και τα φορτία φυσικά είναι καθορισμένα, κάτω δεν υπάρχει φορτίο, πάνω δεν υπάρχει φορτίο, έχουν μία και μοναδική λύση. Άρα λοιπόν σε πρώτη φάση καταρχήν χαιρόμαστε που έχουμε καθορίσει πλήρως τα δύο αυτά προβλήματα. Γιατί αφού έχουμε πλήρως καθορισμένη τη συνοριακή συνθήκη σε όλο το όριο και των δύο αυτών επιφανειών, γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει μία και μοναδική λύση στην εξίωση ή Λαπλάση Πουασόν. Γιατί στην πάνω μεριά έχουμε μία Λαπλάση, έχουμε μία Πουασόν, στην κάτω έχουμε μία Λαπλάση. Στην πάνω μεριά λοιπόν έχουμε μοναδική λύση σε αυτή εδώ πέρα την εξίωση, μείον Q διε 0 επί δέλτα του R μείον R0, όπου το R0 είναι το διάτισμα θέσης του φορτίου Q, δηλαδή αυτό το δέλτα R μείον R0 πόσο είναι, είναι δέλτα, είναι μείον Q διε 0 επί δέλτα του Χ, Ψ, Z μείον D. Δηλαδή είναι δέλτα συνάρτηση στον χώρο, αν θέλετε δέλτα του Χ επί δέλτα του Ψ επί δέλτα του Ζ μείον D, αν θέλω να το γράφω και έτσι. Μείον λοιπόν Q διε 0 επί δέλτα του Χ, δέλτα του Ψ επί δέλτα του Ζ μείον D. Αυτό λοιπόν είναι η εξίωση Πουασόν που έχω να λύσω στο επάνω, αν θέλετε, στο επάνω ημιχώρο, ημισφαίριο, γιγαντίο ημισφαίριο. Στο δε κάτω γιγαντίο ημισφαίριο έχω να λύσω το κάτω ημισφαίριο που πάλι στο όριο είναι βέισο με το 0 παντού. Η εξίωση λοιπόν εδώ Πουασόν εκφυλίζεται, γίνεται εξίωση Λαπλάς. Αυτό είναι το κάτω εδώ, κάτω, και εδώ είναι το πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, στο κάτω λοιπόν κομμάτι έχω να λύσω την εξίωση Λαπλάς, που λέει Λαπλασιανή του βέισο με το 0 και παντού βέισο με το 0 στο όριο. Εδώ λοιπόν, όπως έχουμε ξαναδεί και σε προηγούμενα μαθήματα, μπορώ να μαντέψω κατευθείαν τη λύση μου. Γιατί η λύση μου, αν είναι βέισο με το 0 παντού, ικανοποιεί και την εξίωση Λαπλάς που θέλω και τις οριακές συνθήκες. Άρα λοιπόν, η μία και μοναδική λύση, σύμφωνα με το θεώρημα μοναδικότητας στην κάτω μεριά, είναι η βέ ίσον με το 0. Παντού στο κάτω ημισφαίριο. Τακτοποίησα λοιπόν αμέσως το ένα με το πρόβλημα. Το κάτω ημισφαίριο λύθηκε. Το γιγαντίο ημισφαίριο ενώ πάει στο άπειρο, έτσι. Το πρόβλημα τώρα μένει στο πάνω ημισφαίριο, διότι στο πάνω ημισφαίριο, αν δοκιμάσω το βέισο με το 0, πάλι, σαν δοκιμαστική λύση, βλέπω ότι πραγματικά μου ικανοποιεί όλες τις οριακές μου συνθήκες, αλλά δεν ικανοποιεί την εξίσωση Πουασόν. Αν βάλω εδώ πέρα βέισο με το 0, δεν θα πάρω από την άλλη μεριά αυτό που έχει άλλη μεριά, δηλαδή μείον Q, διε 0, δέλτα Χ, δέλτα Ψ, δέλτα Z, μείον D. Άρα για το πάνω μέρος έχω λίγο ένα μικρό προβληματάκι. Απ' την άλλη μεριά, έτσι, θα πρέπει να θυμηθώ ότι όταν έχω ένα σημειακό φορτίο, το δυναμικό είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι δεδομένο. Το δυναμικό ενός σημειακού φορτίου με τι ισούται, είναι Q δια 4 πι εψιλον 0 επί δια R, όπου R είναι η απόσταση από το φορτίο, αν θέλετε R μείον R0, όπου R0 είναι η διάτισμα θέση του φορτίου. Άρα το V για ένα σημειακό φορτίο, αν ήταν μόνο του χωρίς τις συνοριακές συνθήκες, θα ήταν V του R, αυτό λύνει εξίσωση αν θέλετε που ασών που θέλω, θα ήταν Q δια 4 π ε 0 και π R
μείον R0, όπου το R0 είναι το διάνυσμα θέσης του φορτίου, με αυτό εδώ πέρα το διάνυσμα θέσης που το σχεδιάζω εδώ πάνω, το οποίο R0 λοιπόν είναι ίσον, έχει την τιμή 0 στο χ, 0 στο ψ και στο z έχει d. Αυτό λοιπόν είναι το R0, πρέπει να βάλω εδώ πέρα για ένα σημειακό φορτίο. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτό είναι, ναι, μεν αυτό εδώ πέρα το δυναμικό μου ικανοποιεί πάρα πολύ ωραία δεξιοσύνη Poisson, γιατί θα δώσει κανονικά, αφού είναι σημειακό φορτίο, μείον Q ή ε 0 επί δέλτα αυτό που θέλω, δέλτα του χ κλπ. Δέλτα χ, δέλτα ψ, δέλτα του z μείον d. Αυτό μου το ικανοποιεί πάρα πολύ ωραία. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα αυτό το πράγμα που έχω δεν μου ικανοποιεί τις συνολικές συνθήκες. Αν βάλω εδώ πέρα ο Poir, έτσι, το 0, βλέπετε κανονικά εδώ μιλάω, θα βάλω το χ, ψ και z 0, έτσι. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα δεν μου δίνει 0 πάνω στο επίπεδο. Γιατί αν βάλετε εδώ πέρα, θα βάλετε χ, για παράδειγμα χ ίσον ψ ίσον z, ίσον με το 0 που είναι το σημείο αυτό εδώ πέρα, θα πάρετε Q διά 4πε0 R0, το οποίο δεν είναι 0. Άρα λοιπόν αυτό ναι μεν μου ικανοποιεί πάρα πολύ ωραία αυτό που ήθελα, την εξίωση Poisson, αλλά από την άλλη μεριά δεν μου ικανοποιεί τις ωραίες συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να βρω κάποιο κόλπο τουλάχιστον να προσθέσω σε αυτό, δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα την λύση την οποία μου ικανοποιεί την εξίωση Poisson, να βάλω σε άλλη μια λύση, ας την πω F του χ ψ z, τέτοια ώστε να ικανοποιεί αυτή την εξίωση Laplace, δηλαδή να μην μου χαλάσει την εξίωση Poisson που έχω, αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιήσει και τις ωραϊκές συνθήκες. Έτσι. Δηλαδή θέλω η λαπλασιανή της F να είναι ίση με 0, έτσι ώστε να μην μου χαλάσει τίποτα, να μην μου χαλάσει εδώ πέρα την Poisson που έχω, να δώσει 0, αλλά από την άλλη μεριά να είναι τέτοια ώστε να μου δώσει 0 εδώ σε αυτό το όριο. Και αυτή την F λοιπόν, για να την φτιάξω, θα οραματιστώ ότι δήθεν υπάρχει ένα φορτίο, το οποίο θα το ονομάσω φορτίο είδωλο, στην κάτω μεριά, στην άλλη μεριά του προβλήματος, εκεί που το έχω ήδη λύσει και το πρόβλημα φυσικά δεν με ενδιαφέρει πλέον. Άρα μπορώ να βάλω εκεί φορτίο, αφού είναι εκτός της περιοχής που με ενδιαφέρει, γιατί με ενδιαφέρει πάνω η πάνω μεριά. Βάζω ένα φορτίο εδώ και θα δω ότι αυτό το φορτίο είδωλο θα μου δημιουργήσει αυτή την F την οποία θέλω. Για να δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά ακριβώς τι θα πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα για την πάνω περιοχή. Γιατί για την κάτω το είδαμε πολύ λεπτομερώς ακριβώς τι γίνεται. Είπαμε το V είναι 0 παντού. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Μας ενδιαφέρει αν αυτή η επιφάνεια, η πλάκα, έχει φορτίο ή όχι. Μας επηρεάζει. Όχι, δεν μας επηρεάζει καθόλου αυτό. Εμείς μας δίνουν μόνο το δυναμικό εκεί πάνω. Μας λέει δηλαδή η οριακή συνθήκη, εγώ σας γιώνω αυτή την επιφάνεια. Βάζω δηλαδή το δυναμικό ακριβώς στο 0. Το μόνο που μας λέει η άσκηση είναι ότι βάζω το δυναμικό ίσο με το 0. Τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχει κάποιο φορτίο εδώ πάνω, σίγμα ας πούμε, ή μπορεί να μην έχει σίγμα. Έτσι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι το V είναι 0. Τώρα το πώς επιτυγχάνει το V ίσο με το 0 εξαρτάται από το τι φορτίο έχω στην περιοχή. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είχα πουθενά φορτίο, αυτό θα σήμαινε ενδεχομένως ταυτόχρονα ότι σίγμα ίσο με το 0. Αν όμως έχω ένα φορτίο, εν γέννη σίγμα διάφορο του 0ος. Γιατί θα έχει θετικό δυναμικό το Q. Εδώ πρέπει να φτιάξει ένα αρνητικό φορτίο για να σκοτώσει το θετικό δυναμικό του Q, άρα τότε θα έχουμε σίγμα διάφορο του 0. Άρα λοιπόν δεν ασχολούμαστε προς το παρόν. Το πρόβλημα δεν μας δίνει το σίγμα, ούτε το φορτίο πάνω στην πλάκα. Μας λέει ότι με κάποιο τρόπο, με φορτία, χωρίς φορτία κλπ., εμείς δημιουργούμε πάνω στο επίπεδο V με το 0. Το αν θα υπάρχουν φορτία ή όχι θα το αποδείξουμε περαιτέρω, ας πούμε, αργότερα, γιατί απαιτώντας V ίσο με το 0 θα δούμε ότι αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει και φορτίο εκεί πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις V ίσο με το 0 στην περίπτωση που έχεις ένα θετικό φορτίο από πάνω βέβαια και να μην έχεις φορτίο πάνω στην πλάκα, γιατί πρέπει κάποιος να εξουδετερώσει το θετικό δυναμικό αυτού του φορτίου. Αυτό το φορτίο δημιουργεί γύρω του ένα θετικό δυναμικό. Αν είναι θετικό, αν είναι αρνητικό, δημιουργεί αρνητικό. Έτσι. Αλλά ας υποθέσουμε τώρα προς το παρόν ότι είναι θετικό, έτσι, για να πούμε ότι έχει ένα πρόσημο. Έτσι. Αν είναι θετικό αυτό λοιπόν έτσι, αυτό, αυτό έτσι πρέπει έτσι να έχει φορτίο εδώ για να μπορέσει να σου δημιουργήσει δυναμικό 0. Γιατί το Q από μόνο το δημιουργεί γύρω το ένα θετικό δυναμικό. Q δια 4πε0R. Αυτό που έχουμε δει. Άλλο ερώτημα. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ έχουμε, είπαμε την κάτω περιοχή τη λύσαμε, τελειώσαμε με την κάτω περιοχή. Στην πάνω περιοχή τώρα λοιπόν,
έχουμε τις εξής συνολικές συνθήκες. Βέισο με το 0 πάνω στο επίπεδο και βέισο με το 0 ή τίνει στο 0 στο ημισφαίριο αυτό που ζωγράφησα εδώ πάνω, όταν δηλαδή η απόσταση από το. Όταν τα χ τετράγωνα και ψ τετράγωνα και τετράγωνα είναι πολύ μεγαλύτερα από το τετράγωνα, αντί ουσιαστικά στο άπειρο. Άρα έχουμε ένα κλειστό, αν θέλετε, πελώριο ημισφαίριο που το V είναι 0. Αυτές είναι οι συνοριακές συνθήκες. Και θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τώρα τη μέθοδο των ιδόλων, που είναι φορτία λοιπόν έξω από την περιοχή που μας ενδιαφέρει, τα οποία έχουν μία και μοναδική αποστολή. Να διαμορφώσουν τέτοιες συνοριακές συνθήκες, σε συνδυασμό φυσικά με το πραγματικό φορτίο που υπάρχει εδώ πέρα, έτσι ώστε όχι μόνο να λύνουμε την εξίωση που ασών, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και τις συνοριακές συνθήκες που μας δίνει το πρόβλημά μας, δηλαδή βέισο με το 0 επάνω σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο. Προσοχή λοιπόν εδώ πέρα, το ρόλο των ιδόλων δεν είναι πραγματικά φορτία, είναι φορτία έξω από την περιοχή που μας ενδιαφέρει, δηλαδή εκεί που έχουμε ήδη λύσει το πρόβλημά μας. Εδώ έχουμε πει ότι εκεί πέρα το δυναμικό είναι παντού 0. Τελειώσαμε αυτό το πρόβλημα. Έχει λυθεί αυτό το θέμα. Εκεί λοιπόν που έχει λυθεί το θέμα, εγώ τώρα βάζω φορτία, όχι γιατί θα αλλάξουν τη λύση σε εκείνη την περιοχή. Η λύση παγιώθηκε, τελείωσε εκεί. Αλλά μόνο για να μου φτιάξουν τις συνοριακές συνθήκες στην περιοχή που με ενδιαφέρει. Και εδώ λοιπόν, έτσι, τελικώς, αφού βάλω λοιπόν αυτά τα φανταστικά φορτία που λέγονται είδωλα, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα είδωλο, το δυναμικό θα προκύψει και εφόσον τα είδωλα αυτά βεβαίως ικανοποιήσουν μαζί με τα πραγματικά φορτία τις συνοριακές συνθήκες που θέλουμε, χωρίς να καταστρέψουν φυσικά την εξίωση κουασόν η οποία ισχύει, γιατί μιλάω για την εξίωση κουασόν στην περιοχή που με ενδιαφέρει, γιατί αφού είναι απ' έξω από την περιοχή που με ενδιαφέρει, δεν χαλάνε την εξίωση κουασόν φυσικά. Αφού λοιπόν βάλω τα είδωλά μου και ικανοποιήσω τις συνοριακές συνθήκες, τότε το ηλεκτρικό δυναμικό θα προκύψει από την υπέρθεση των δυναμικών των πραγματικών φορτίων, δηλαδή του Q που έχω εδώ πέρα για παράδειγμα, συν κάποιο φορτίο είδωλο που έχω βάλει έξω από την περιοχή που με ενδιαφέρει, στον κάτω ημιχώρο δηλαδή, τα οποία αυτό το πραγματικό και το φανταστικό φορτίο συνδυάζονται για να μου δώσουν το πλήρες δυναμικό, προσοχή όμως, στην περιοχή του πάνω ημιχώρου. Στον κάτω ημιχώρο το έχουμε βρει, είναι βέσο με το 0. Άρα λοιπόν το είδωλο θα βοηθήσει να βρεθεί το δυναμικό, όχι στην περιοχή που βάλαμε το είδωλο, στην περιοχή του πραγματικού φορτίου. Άρα λοιπόν, μαζί λοιπόν με αυτό, και εκεί έτσι υπολογίζουμε λοιπόν το δυναμικό στην περιοχή του πάνω ημιχώρου, και από το δυναμικό φυσικά μπορούμε να βρούμε και το ηλεκτρικό πεδίο. Αν πάρουμε την κλίση του δυναμικού μετά, βρίσκουμε και το ηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι πού πρέπει να βάλω εγώ το είδωλό μου εδώ, ώστε να παίξει το ρόλο που χρειάζεται, που είναι ποιος, να μηδενίσει από μόνο του το δυναμικό, μαζί με το πραγματικό φορτίο βέβαια, το δυναμικό πάνω σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο. Και η απάντηση μπορεί να μαντέψετε και όλα εύκολα, θα πρέπει να βάλω ένα αρνητικό φορτίο μείον Q σε μία θέση στο Z ίσο με το μείον D. Διότι αυτά τα δύο φορτία, άμα τα υπερθέσουμε πάνω στο επίπεδο εδώ πάνω, μπορείτε να, θα το δούμε βέβαια και παρακάτω, αλλά μπορείτε να μαντέψετε ότι αφού εξουδετερώνουν ακριβώς το ένα το άλλο, ακριβώς στο επίπεδο που είναι στην μεσοκάθετό του. Ουσιαστικά το επίπεδο που τέμνει κάθετα το διθεθήρεμα που τα ενώνει. Λοιπόν, και άπαξ και βρήκαμε λοιπόν μία λύση που ικανοποιεί τις συνοριακές συνθήκες, αυτή φυσικά θα είναι και η μοναδική λύση με βάση το πρώτο θεώρημα μοναδικότητας. Προσοχή, όχι το δεύτερο. Η μέθοδος ειδόλων συνδυάζεται πάντα με το πρώτο θεώρημα μοναδικότητας, στο οποίο αφού καθορίσουμε το δυναμικό στις επιφάνειες που μας ενδιαφέρουν, κατόπιν το δυναμικό έχει μία μονοσήματη μορφή. Δεν χρειάζεται να καθορίσουμε τα φορτία στους αγωγούς, καθορίζουμε μόνο το δυναμικό. Προσοχή, υπάρχει σχετικό ερώτημα στο quiz. Μην τα θαλασσώστε. Έτσι, χρησιμοποιούμε το πρώτο θεώρημα μοναδικότητας. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα, βάζουμε λοιπόν αυτό το φορτίο που είπα προηγουμένως, το φορτίο μείον Q, στην κάτω μεριά, με σκοπό να... Για να ρωτήσω κάτι. Yeah. Είπατε το πρώτο θεωρήμα μοναδικότητας να ισχύει στην περιοχή που μας για την περιοχή που μας ενδιαφέρει. Ναι, θέλουμε στην περιοχή που μας ενδιαφέρει εκεί να ικανοποιήσουμε τις συνοριακές συνθήκες σε όλη την επιφάνεια. Δηλαδή, ουσιαστικά, σε όλη την επιφάνεια, στο επίπεδο και στο ημισφαίριο, αυτό που πάει στο άπειρο, στον ημιχώρο αυτόν τον επάνω, ουσιαστικά, στην επιφάνεια που περικλεί τον ημιχώρο τον επάνω.
Ο χώρος που είναι, που είναι το φορτίο είδωλο, που τοποθετούμε εμείς το φορτίο είδωλο. Ναι, εκεί μας νοιάζει αν θα ισχύει το θεωρούμε μοναδικότητας, όχι. Δεν μας ενδιαφέρει για αυτή. Εμείς ασχολούμαστε με τον πάνω ημιχώρο, όχι με τον κάτω. Ο κάτω ημιχώρος δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εκεί το λύσαμε το πρόβλημα, τελειώσαμε τον κάτω ημιχώρο, το λύσαμε και τώρα ασχολούμαστε μόνο με τον πάνω ημιχώρο. Άρα βάζουμε το είδωλο με μοναδικό σκοπό να ικανοποιηθεί, να ικανοποιηθούν οι σύνοριακές συνθήκες στον πάνω ημιχώρο. Okay. Εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επομένως λοιπόν, μαντεύουμε λοιπόν κατευθείαν για να ικανοποιήσουμε τη συνοριακή συνθήκη του επίπεδου, ότι το επίπεδο αυτό πρέπει να έχει δυναμικό 0, πρέπει να βάλουμε ένα φορτίο μείον Q ακριβώς συμμετρικά από κάτω από το Q. Αυτό το μείον Q δεν επηρεάζει το ημισφαίριο αυτό στο άπειρο, γιατί είναι σε άπειρη απόσταση, έτσι. Επειδή το δυναμικό του είναι V ανάλογο του Q διά R, αν θέλετε, αυτό το R είναι στο άπειρο, αυτό πάει στο 0. Άρα αυτό το μείον Q επηρεάζει μόνο το δυναμικό πάνω σε αυτή εδώ πέρα την επιφάνεια και όχι στο άπειρο. Άρα είναι αυτό που μας βολεύει. Το δυναμικό παραμένει 0 στο άπειρο, ούτως ή άλλως, αλλά διαμορφώνεται διαφορετικά πάνω σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο. Λόγω του ειδόλου. Λόγω του φορτίου αυτού μείον Q. Επομένως λοιπόν, για να δούμε το πετύχαμε αυτό όμως στην πραγματικότητα. Βάζω λοιπόν το μείον Q, βάζω αυτό το φορτίο είδωλο εκεί και τώρα το νέο δυναμικό μαζί με το φορτίο είδωλο, δηλαδή το πραγματικό και το φορτίο είδωλο, μηδενίζεται αυτόματα πάνω στο επίπεδο Z σώμα το 0 και επομένως ικανοποιεί τις συνοριακές συνθήκες που αφορούν αυτό το επίπεδο. Βλέπετε λοιπόν πραγματικά εδώ ότι έχουμε αυτό εδώ πέρα το δυναμικό, βλέπετε V του χ, ψ, z είναι ίσο με 1 4 πι 0 ρίζα χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και z μειον τ τετράγωνο που είναι το δυναμικό λόγω αυτού του φορτίου, είναι το R μειον R0 που λέγαμε προηγουμένως. Από εδώ αυτό το από κάτω είναι το R μειον R0, μέτρο του R μειον R0. Έτσι. Το δε κομμάτι αυτό βάζω ένα αρνητικό φορτίο, λέμε εδώ, που είναι το, έχει από κάτω εδώ στον παρονομαστή το R συν R0, βλέπετε γιατί είναι συμμετρικά από κάτω, και βλέπετε είναι χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και z τετράγωνο και z συν z συν d τετράγωνο, γιατί το R0, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι το 0,0,d. Πραγματικά λοιπόν βλέπετε ότι σε όλα τα σημεία του επίπεδου χψ, δηλαδή αν βάλω εδώ πέρα z με το 0, που είναι το επίπεδο χψ, βάζω εδώ πέρα z με το 0, και μόλις βάλω z με το 0, τότε θα έχω στον παρονομαστή αυτού νου χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και d τετράγωνο, και σε αυτό εδώ πέρα θα έχω χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και d τετράγωνο πάλι, θα υπάρχει αυτό το μείον εδώ πέρα, και τότε λοιπόν βλέπετε αυτομάτως παίρνω 0. Δηλαδή αυτόματα αυτό το επιπλέον που έβαλα εδώ πάνω, το φορτίο είδωλο, επιτέλεσε μια αποστολή. Στο επίπεδο το συγκεκριμένο, δηλαδή που είναι το z με το 0 επίπεδο, κατάφερε και μου μηδένισε το δυναμικό. Δηλαδή κατάφερε αυτό το φορτίο είδωλο, που το έβαλα εδώ από κάτω, να ικανοποιήσει τις συνοριακές συνθήκες που ήθελα για τον πάνω ημιχώρο. Δηλαδή v με το 0 παντού στο όριο που αφορά το επίπεδο. Το άλλο όριο που είναι το ημισφαίριο δεν το πείραξε καθόλου. Φυσικά γιατί είναι στο άπειρο, οπότε το φορτίο αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο άπειρο. Αλλά εκεί έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Η αποστολή του επιτελέστηκε. Επιπλέον, επειδή είναι έξω από τον χώρο εδώ που με ενδιαφέρει, δεν μου χάλασε καθόλου την εξίσωση που ασών, γιατί εξακολουθεί να ισχύει. Λαπλασιανή του V είναι ίσον με μείον Q διε 0 δέλτα του R μείον R0. Ισχύει αυτή η εξίσωση, γιατί το άλλο φορτίο εδώ πέρα θα μπορούσα να βάλω εδώ πέρα συν μείον το μείον, δηλαδή συν Q διε 0 δέλτα του R συν R0, που είναι το φορτίο του R. Αλλά εδώ πέρα αυτό το δεύτερο κομμάτι, σε όλη την περιοχή την επάνω, επειδή το R πουθενά δεν γίνεται ίσο με μείον R0, έτσι. Γι' αυτό αυτό το κομμάτι εδώ είναι πάντα 0. Άρα λοιπόν το φορτίο, αν θέλετε, του φορτίου ειδόλου δεν μου αλλάζει την εξίσωση που ασών καθόλου στον πάνω ημιχώρο. Γιατί μου δίνει έναν όρο ο οποίος είναι στον πάνω ημιχώρο, ούτως ή άλλως παντού 0. Πουθενά η δέλτα στην άρτηση, το όρισμά της δεν μηδενίζεται. Άρα λοιπόν αυτό το φορτίο που έβαλα εδώ πέτυχε δύο αποστολές. Η μία μου φτιάξε τις οριακές συνθήκες, βλέπετε εδώ πέρα γιατί το 0 μηδενίζεται το δυναμικό στο επίπεδο.
Και δεύτερον, δεν μου χάλασε την εξίσωση που ασών, γιατί ο όρος που προσθέτει εδώ, στους εξίσους που ασών, είναι παντού μηδέν, γιατί το φορτίο είναι έξω από το χώρο που με ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν, πουθενά στον ημιχώρο που με ενδιαφέρει, δεν μηδενίζεται το όρισμα της δέλτα συνάρτησης. Άρα λοιπόν, αυτός ο όρος είναι μηδέν, άρα η εξίσωση που ασών παραμένει όπως είναι. Αυτό λοιπόν είναι η μαγεία των ειδώλων, ότι καταφέρνουν και φτιάχνουν τις συνοριακές συνθήκες χωρίς να χαλάνε όμως την εξίσωση που ασών στον ημιχώρο που με ενδιαφέρει. Και τώρα πάρτε σαν μια άσκηση γενικά να το έχετε υπόψη, να αποδείξετε ότι η λύση αυτής της εξίσωσης που ασών εδώ, έτσι, είναι η συνάρτηση V ίσον Q δια 4πε 0 R μείον R 0. Έτσι. Ότι αυτή εδώ πέρα είναι η λύση. Θα χρησιμοποιήσετε εδώ σε αυτή την άσκηση το γεγονός ότι η απόκληση του R, R μοναδίο δια R τετράγωνο και π1 δια 4π είναι ίσον δέλτα του R διανύσματος και θα χρησιμοποιήσετε επίσης ότι η κλίση του 1 δια R είναι ίσον με μείον είναι ίσον με μείον 1 δια R τετράγωνο επί R μοναδίο. Αυτά τα δύο θα χρησιμοποιήσετε, αυτή είναι η κλίση, προσοχή, έτσι, αυτή είναι η κλίση και αυτό είναι αυτό που είχαμε αποδείξει σε προηγούμενο μάθημα. Με αυτές τις δύο σχέσεις θα αποδείξετε ότι η λύση της εξίωσης που ασών, δηλαδή λαπλασιανή του V, είναι ίσον, η λύση αυτής εδώ πέρα της εξίσωσης, είναι αυτή εδώ πάνω. Εντάξει, προσοχή λοιπόν στην άσκηση, είναι μια πολύ ωραία άσκηση αυτή. Βέβαια είναι σχεδόν προφανής ότι θα πρέπει να ισχύει, γιατί ξέρουμε ότι το δυναμικό ενός φορτίου δίνεται από αυτή εδώ πέρα τη σχέση και επιπλέον ξέρουμε ότι το δυναμικό ενός φορτίου ικανοποιεί αυτή εδώ πέρα την εξίσωση που ασών. Άρα αναγκαστικά θα είναι λύση, αλλά εγώ ζητάω να το αποδείξετε κιόλα. Λοιπόν, όποιος το αποδεικνύει θα μου το στείλει μέσω email χειρόγραφο και θα το λάβω υπόψη μου γενικά όποιος το κάνει. Δεν λέω ποσοτικά πώς θα το λάβω, θα το λάβω μόλις υπόψη μου το κάνει σωστά. Να αποδειχθεί δηλαδή αυτή εδώ πέρα, ότι αν ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση, τότε το δυναμικό είναι αυτό εδώ πέρα. Κατανοείτε η άσκηση? Όποιος το κάνει λοιπόν μου το στέλνει κανονικά με ένα email σκαναρισμένο. Ξαναλέτε λίγο τι θέλετε να αποδείξουμε. Να αποδείξω, ναι, μπορείτε να το γράψετε κάπου καθαρά. Αυτό θα δω εγώ. Να αποδείξω ότι αν αυτή εδώ πέρα είναι εξίσωση που ασών για ένα φορτίο, η λύση της είναι αυτή εδώ πέρα η συνάρτηση. Δηλαδή αυτή είναι εξίσωση που ασών για ένα φορτίο. Προφανώς και είναι, το ξέρουμε αυτό βέβαια, αλλά θέλουμε να το αποδείξουμε και με μαθηματικό τρόπο. Έτσι. Και σας λέω, θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις δύο σχέσεις. Αφενός μεν ότι ο ορισμός δέλτα συνάρτησης είναι αυτός εδώ πέρα που το έχουμε αποδείξει στην πρώτη διαδηματική ανάλυση και αφετέρου ότι η κλίση του 1 δια R είναι μείον R παυλίτσα δια R τετράγωνο. Συγγνώμη, όχι, ναι, είναι R μοναδίο δια R τετράγωνο. Εντάξει. Αυτά τα δύο θα χρησιμοποιήσουμε και θα κάνετε την απόδειξη. Είναι κατανοητή η άσκηση που έβαλα, είναι λίγο δύσκολη. Όχι δύσκολη, αλλά θέλει λίγο έτσι να έχει καταλάβει κανείς λίγο τα μαθηματικά. Εντάξει. Εύχομαι καλή επιτυχία λοιπόν. Και όποιος το κάνει μου το στέλνει μέσω email. Εντάξει. Ή μάλλον όχι, θα το στείλετε καλύτερα στο βοηθό του μαθήματος, στον κύριο Καζατζίδη. Εντάξει. Θα το στείλετε με email στον κύριο Καζατζίδη, όχι σε μένα. Μην μπερδευτούμε και θα μου δώσει κατόπιν εκείνος μια κατάσταση ποιοι το κάνανε. Καταλάβατε την άσκηση? Πώς τον είπατε, κύριε, το βοηθό? Το γράφει στο e-course, αν κοιτάξετε, υπάρχει το email του. Α, ωραία. Καζατζίδης, λέγεται Λαβρέντιος. Στο e-course στην πρώτη σελίδα υπάρχει το email του βοηθού. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι τελικά, το βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι το δυναμικό του πραγματικού φορτίου, αυτό είναι το δυναμικό του ειδόλου, με το μείον Q. Και το άθροισμά τους μας δίνει αυτό το οποίο θα περιμέναμε, δηλαδή μας δίνει μηδενικό δυναμικό επάνω στην επιφάνεια αυτή την οποία θέλαμε. Άπαξ λοιπόν και βρήκαμε το δυναμικό, που είναι από το θέμα μοναδικό του, είναι και η μοναδική λύση φυσικά, γιατί ικανοποιεί την εξίσωση που ασών και ικανοποιεί και τις οριακές συνθήκες,
που είναι βέζιο με το 0 στο όριο, μιλάω για το πάνω, τον πάνω ημιχώρο, έτσι, τον πάνω ημισφαίριο ουσιαστικά. Είμαστε τακτοποιημένοι, βρήκαμε το δυναμικό και μπορούμε να βρούμε, αν θέλουμε, και την, το ηλεκτρικό πεδίο ή και την πυκνότητα φορτίου πάνω στο επίπεδο. Αυτό λοιπόν το δυναμικό ικανοποιεί την ίδια εξίσωση του ασών στον πάνω ημιχώρο, καθώς και τις ίδιες ωραίες συνθήκες. Άρα το πρώτο θεώρημα μοναδικότητας, προσοχή, πρώτο θεώρημα μοναδικότητας, όχι δεύτερο, είναι η μοναδική λύση του προβλήματος. Που ασών είναι ωραίες συνθήκες στον πάνω ημιχώρο. Στον κάτω ημιχώρο, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι λύση γιατί δεν ικανοποιεί την ίδια διαφορετική εξίσωση με το αρχικό πρόβλημα λόγω του νέου φορτίου ειδόλου. Έτσι. Στον κάτω ημιχώρο έχουμε άλλη λύση που είναι το βέισο με το 0 παντού. Έτσι. Στο κάτω ημιχώρο ικανοποιεί βεβαίως, εμείς στο κάτω θέλουμε να υπάρχει Λαπλάς, αυτός ικανοποιεί την Ποασόν στο κάτω ημιχώρο. Αν σας ρωτήσει λοιπόν αυτή εδώ πέρα η λύση, ποια διαφορική ικανοποιεί στον κάτω ημιχώρο, η απάντηση είναι ικανοποιεί την εξίσωση Ποασόν με το φορτίο είδωλο. Σαν να υπήρχε πραγματικά το φορτίο είδωλο. Άρα λοιπόν δεν μας κάνει στον κάτω ημιχώρο, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πραγματικό φορτίο στον κάτω ημιχώρο. Υπάρχει φορτίο 0. Άρα αυτή δεν πρέπει να τολμήσει κανείς να την επεκτείνει στον κάτω ημιχώρο. Γιατί δεν ικανοποιεί την εξίσωση Λαπλάς. Στον κάτω ημιχώρο θέλουμε Λαπλάς. Όχι Ποασόν. Αυτή ικανοποιεί Ποασόν στον κάτω ημιχώρο. Γιατί έχει το μείον Q. Λοιπόν, ποιο είναι το φορτίο λοιπόν τώρα που επάγεται επάνω στο συγκεκριμένο αυτό επίπεδο. Διότι φυσικά το φορτίο αυτό, επειδή έχει θετικό φορτίο εδώ, πάγει κάποιο αρνητικό φορτίο εδώ, δηλαδή τραβάει αρνητικά φορτία εκεί, τα μαζεύει και αυτά επάγονται στο, για να δημιουργηθεί βέισο με το 0 εκεί, έτσι, επάγεται κάποιο αρνητικό φορτίο. Ποιο είναι λοιπόν, ποια είναι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου που επάγεται εκεί, για να το βρούμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την συνοριακή συνθήκη που έχουμε βρει σε αγωγούς, που είναι ότι η ασυνέχεια του δυναμικού, αν θέλετε, πάνω και κάτω, του ηλεκτρικού πεδίου πάνω και κάτω από την επιφάνεια, είναι σίγμα δι' εψιλον 0 επί n μονα 2, όπου n μονα 2 είναι το κάθετο διάνυσμα πάνω στο, στη συνοριακή επιφάνεια. Στην περίπτωση μας το n μονα 2 είναι το z μονα 2. Γιατί το κάθετο διάνυσμα στην επιφάνεια είναι το διάνυσμα z. Έτσι. Το πεδίο κάτω φυσικά είναι 0, το αποδείξαμε αυτό. Το πάνω, έτσι, το πάνω μπορούμε να το βρούμε από το δυναμικό, αλλά υπάρχει στο όριο ακριβώς της επιφάνειας, το πάνω μείον το κάτω θα δίνουν αυτό εδώ πέρα το σίγμα δι' εψιλον 0. Και επειδή το κάτω είναι 0, άρα το πάνω, το ηλεκτρικό πεδίο στην πάνω επιφάνεια θα σχετίζεται με το σίγμα, με αυτή εδώ πέρα τη σχέση, λόγω των συνοριακών συνθήκων. Θυμάστε, εψιλον πάνω μείον εψιλον κάτω διάνυσμα είναι ίσον με σίγμα δι' εψιλον 0 επί το κάθετο διάνυμα που θα είναι το z μονα 2. Το εψιλον κάτω είναι 0, άρα το εψιλον πάνω θα είναι σίγμα δι' εψιλον 0 επί το όριο μονα 2 που είναι το z. Ποιο είναι το εψιλον πάνω, τώρα θα το βρούμε το δυναμικό. Έχουμε βρει το δυναμικό επάνω, να μπορώ με την κλίση του να πάω και να βρω το εψιλον πάνω. Άρα αν βρω το εψιλον πάνω από την κλίση του δυναμικού, έχω βρει αυτόματα και το σίγμα το οποίο ζητάω να βρω, δηλαδή την πυκνότητα φορτίου που επάγεται επάνω σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο, μόλις πλησιάσω αυτό το θετικό φορτίο. Πάω λοιπόν τώρα να το εφαρμόσω αυτό το κόλπο ακριβώς, να δει ουσιαστικά ή θα θέλω να βρω την προβολή, την κάθετη συνιστόσα ουσιαστικά του ηλεκτρικού πεδίου, δηλαδή ουσιαστικά το μείον την κλίση του δυναμικού στην κάθετη συνιστόσα, μείον λοιπόν dv dz στην πραγματικότητα θέλω να βρω. Προσπαθήσω και με το ε0 και με το μείον για να βρω το σίγμα. Από εδώ λοιπόν βγαίνει άμεσα το σίγμα θα είναι μείον ε0 dv dz, υπολογισμένο όμως, προσοχή, πάνω στην επιφάνεια που με ενδιαφέρει, δηλαδή στο z ίσο με το 0. Προσοχή, αυτό πρέπει να υπολογιστεί σε συγκεκριμένο σημείο, πάνω στην επιφάνεια για να βρω το σίγμα. Πάω λοιπόν πέρα το δυναμικό που το έχω ήδη υπολογίσει. Μιλάω για την πάνω περιοχή τώρα. Έτσι, στην πάνω περιοχή αυτό είναι το δυναμικό λοιπόν. Βρίσκω την κλίση, την βρίσκω την παράγωγα αυτού ως προς z και το εξισώνω, βάζουμε τα z ίσο με το 0 και το εξισώνω με το σίγμα. Πάρα πολύ απλή συνταγή. Αν το κάνω λοιπόν αυτό, παίρνω τον dv τη z αυτού,
Έτσι που είναι αυτή εδώ πέρα η παράσταση απλώς, που κάνετε εσωτερική παράγωγη εδώ πέρα και το βρίσκετε πολύ εύκολα. Θα το κάνετε ως άσκηση φαντάζομαι, γιατί μπορεί να ρωτηθούν εδώ πέρα κάποια πράγματα στις πράξεις. Και κατόπιν εδώ πέρα βάζω ζέτησο με το 0 και μόλις βάλω ζέτησο με το 0 βλέπετε εδώ πέρα θα γίνει D. Έτσι και το Z θα φύγει και στον παρονομαστή εκεί και αυτομάτως θα πάρω αυτή εδώ πέρα τη σχέση, δηλαδή σίγμα του χ, ψ, η επιφανειακή μηνύματα φορτίου εισαρτήσει τον χ και ψ σε αυτό το σχήμα είναι ίσον με μείον q, βλέπετε εδώ πέρα μείον q επί d, υπάρχει ένα d εδώ πέρα, εντάξει. Και εδώ έχουμε Q. Κανονικά εδώ πρέπει να υπήρχε ένα Q επί D. Είναι επειδή είναι πλήν επί πλήν, μας κάνει συν. Και εδώ έχουμε και άλλο ένα συν Q επί D. Αλλά κανονικά πρέπει να βάλω μέσα και το μείον. Βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα μείον ε0. Άρα το Q επί D είναι 2 Q επί D. Το 4 εδώ πέρα θα μου το κάνει 2, άμα απλοποιηθεί. Θα έχω λοιπόν 2 Q επί D με το μείον που έχω εδώ πέρα. Θα βάλω και ένα μείον ε0, το οποίο ε0 θα μου απλοποιήσει αυτό εδώ πέρα το ε0. Και θα μου μείνει τελικά το 4 θα γίνει διάρρη εδώ και θα έχω μείον Q επί D δια 2 πύχη τετράγωνο και ψη τετράγωνο συν D τετράγωνο, γιατί εδώ πέρα θα έχω βάλει ζέτησο με το 0 εδώ, έτσι. Θα βγει εδώ το ζέτησο με το 0 και τελικώς παίρνω μείον Q επί D δια 2 πύχη τετράγωνο και ψη τετράγωνο και D τετράγωνο συν 3 δεύτερα. Προσοχή, η απόλυτη τιμή του σίγμα μεγιστοποιείται ακριβώς στο σημείο χ ίσο με το 0, ψ ίσο με το 0. Δηλαδή ακριβώς από κάτω από εδώ από το Q, στο σημείο αυτό εδώ πέρα, εκεί που τέμνει δηλαδή το επίπεδο κάθετος από το Q, έχω μέγιστο σίγμα. Και το σίγμα μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο εκείνο. Όσο πάμε μακριά δηλαδή από το σημείο που τέμνει κάθετος στο επίπεδο, έχω και μικρότερο σίγμα. Και μπορώ τώρα, αν θελήσω, αφού βρήκα και το σίγμα βλέπω παντού από την γνωστή σχέση που αναφέραμε, μπορώ να βρω και το ολικό φορτίο που επάγεται σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο και να βρω ότι το ολικό αυτό φορτίο προκύπτει από την ολοκλήρωση του σίγμα επί διά, δηλαδή ολοκληρώνω το σίγμα σε όλη την επιφάνεια αυτή του επίπεδου, όπου το διά μου τώρα είναι δχ δψ, γιατί ολοκληρώνω στο επίπεδο χ ψ, έτσι. Περνάω λοιπόν, βάζω το σίγμα του χιψί που βρήκα προηγουμένως, που είναι αυτό εδώ πέρα το σίγμα. Βάζω το διά μου, τώρα το πάω σε πολικές συντεταγμένες, έτσι με συμφέρει καλύτερα γιατί γίνεται ολοκλήρωση πιο εύκολα. Βάζω λοιπόν, αντί για να βάλω διά δχ δψ, βάζω διά του r dr δφ, που είναι οι πολικές συντεταγμένες διά. Βάζω όπου χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο εδώ, βάζω το r τετράγωνο των πολικών συντεταγμένων, έτσι με άξονα συμμετρία στον άξονα των z. Που έχω εδώ πέρα. Αν τα κάνω λοιπόν αυτά τα δύο, θα πάρω το σίγμα σε πολική συντεταγμένη, βλέπετε τώρα, είναι μείον Q επί D δια 2 πι R τετράγωνο έχει εδώ τώρα, συν D τετράγωνο στην 3 δεύτερα. Το βάζω λοιπόν αυτό τώρα στο ολοκλήρωμα του σίγμα επί D α και έχω να ολοκληρώσω το μείον Q D δια 2 πι R τετράγωνο συν D τετράγωνο στην 3 δεύτερα, R, DR, DF, από το DA είναι αυτό εδώ πέρα, έτσι, που είχαμε βάλει, το κάναμε, είπαμε, αυτό το DA το κάναμε σε πολικές συνταγμένες. Το μείον QD βγαίνει έξω από το ολοκλήρωμα, έτσι. Το R ολοκληρώνεται από 0 μέχρι άπειρο, βλέπετε αυτό εδώ πέρα το R εδώ. Το φι ολοκληρώνεται από 0 μέχρι 2 π για να πάρω όλο το επίπεδο μέσα στο ολοκλήρωμά μου. Τώρα το RDR, το RDR μπορώ να το γράψω ίσον με RD εν δεύτερον του DR τετράγωνο ή αν θέλετε να ορίσω μια νέα μεταβλητή Ξ είναι ίσον με R τετράγωνο συν D τετράγωνο και με αλλαγή μεταβλητής, με την αλλαγή αυτής της μεταβλητής εδώ πέρα να έχω, εύκολο το ολοκλήρωμα αυτό να το υπολογίσω, με αλλαγή μεταβλητής και να προκύψει ότι το αποτέλεσμα είναι Q επί D, ρίζα, R τετράγωνο, D τετράγωνο, από 0 έως άπειρο, που αυτό μας κάνει ίσο με το μείον Q. Αν βάλετε εδώ πέρα για παράδειγμα το άπειρο, προφανώς μηδενίζεται αυτό τελείως. Αν βάλω εδώ πέρα το 0, βλέπετε το R τετράγωνο θα δώσει 0,
Οπότε θα χωρίζα του ντε τετράγωνο, δηλαδή ντε, τον ντε με τον ντε θα φύγει. Έχω και ένα μείον εδώ από την ολοκλήρωση, επειδή είναι από το 0 μέχρι το άπειρο, και μου βγάζει τελικά το μείον Q. Προσοχή λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνετε το ολοκλήρωμα μόνοι σας, γιατί μπορεί να ρωτηθεί σε κάποιο quiz κάποιο βήμα της ολοκλήρωσης. Μπορεί να ρωτηθεί για παράδειγμα, ποια είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, ποια είναι η αλλαγή μεταβλητής που κάνετε εδώ. Έτσι. Ποιο, τι προκύπτει σε κάποιο ενδιάμεσο βήμα, κάτι ας πούμε μπορεί να ρωτηθεί ως ενδιάμεσο βήμα. Προσοχή λοιπόν σε αυτά τα κομμάτια εδώ, ούτως ώστε να έχετε κάνει μόνοι σας αυτά τα κομμάτια. Αν έχει κάποιος μια ερώτηση μπορεί να με ρωτήσει τώρα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, σχόλια σχετικά με το ολοκλήρωμα. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, και επομένως βλέπουμε το ολικό φορτίο είναι ίσο κατά μέτρο με το σημειακό φορτίο που βάλαμε, αλλά αντίθετο σε πρόσημο. Είναι ίσο και αντίθετο το ολικό φορτίο που συγκεντρώνεται πάνω σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο. Άρα λοιπόν, το ότι έχουμε εδώ πέρα βέισο με το 0, δεν σημαίνει ότι το φορτίο εδώ είναι και 0. Έχουμε ένα μη μηδενικό σίγμα, το οποίο μαζεύεται εκεί. Γιατί μαζεύεται? Για να μπορέσει να διατηρήσει το δυναμικό να είναι 0. Αφού βάλαμε εδώ πέρα θετικό φορτίο, για να εξουδετερωθεί το θετικό φορτίο πρέπει κάτι να γίνει εκεί. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε, αν θέλετε, συνδέσει αυτό με μια μπαταρία που το δυναμικό το έχουμε γιώσει ουσιαστικά στη γη, το έχουμε βάλει σε γείωση, που σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα μπορεί να τραβήξει φορτία από τη γη προκειμένου να διατηρήσει δυναμικό βέισο με το 0. Η γη έχει άφθανα φορτία ή οποιαδήποτε γεωμένη επιφάνεια. Άρα λοιπόν βέισο με το 0 δεν σημαίνει φορτίο ίσο με το 0. Προσοχή λοιπόν σε αυτό το πολύ βασικό σημείο. Διαφοροποιήστε το βέισο με το 0 από το Q ίσο με το 0. Τέτοιου είδους ερωτήματα μπαίνουν και στο quiz. Μη μου κάνει κανείς πατάτα και θα καταλάβω τώρα κοιμάται. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν υπάρχει γείωση όμως, κύριε, ή και σε άλλες περιπτώσεις που λέτε ότι διαφοροποιούνται? Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει σταθερό δυναμικό γενικά. Όταν σταθεροποιούμε το δυναμικό, δεν σταθεροποιούμε απαραίτητα και το φορτίο. Όταν φιξάρουμε κάπως το δυναμικό, δεν σημαίνει φιξάρισμα φορτίου. Άλλο τόνα, άλλο τάνα. Εντάξει. Όταν φιξάρω το δυναμικό, σημαίνει ότι το φορτίο μπορεί να αυξηθεί, να μειωθεί. Αναλόγως τι κάνουν τα γειτονικά φορτία. Αν του βάλω δηλαδή το φορτίο Q, το φέρω πιο κοντά εδώ πέρα, θα αναγκαστεί να μαζευτεί πιο πολύ θετικό φορτίο. Βλέπετε εδώ πέρα το σίγμα. Είναι ανάλογο του Q και αντιστρόφως ανάλογο, έτσι, του R τετράγωνο και D τετράγωνο. Έτσι, εδώ πέρα αλλάζει. Καθώς πλησιάζω το D, καθώς το πλησιάζω στο φορτίο, καθώς μειώνω το D, αλλάζει και το σίγμα. Έτσι, προσπαθεί δηλαδή να ανακατανεμηθεί προκειμένου να διατηρήσει το δυναμικό βέσιο με το μήνα, γιατί βλέπει κοντά του να έρχεται πιο πολύ θετικό δυναμικό, ή μάλλον να πω πιο πολύ δυναμικό αντίστοιχο του Q, γιατί το Q μπορεί να είναι και αρνητικό. Οπότε μπορεί εδώ πέρα για παράδειγμα το σίγμα να είναι θετικό. Αν το Q είναι αρνητικό, το σίγμα θα είναι θετικό. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι εδώ πέρα είναι αρνητικό το φορτίο. Απλώς είναι αντίθετο από την τιμή που έχει το Q. Αν το Q είναι αρνητικό, αυτό είναι θετικό. Το σίγμα που μαζεύεται εκεί πέρα. Είναι το ανάποδο από την το Q. Λοιπόν, αν ρωτήσετε στο QIS λοιπόν τι είναι το σίγμα και βάλετε αρνητικό, την έχετε πατήσει. Η σωστή απάντηση είναι το σίγμα είναι αντίθετο από το πρόσημο του Q. Προσοχή λοιπόν αυτά τα λεπτά σημεία, γιατί ρωτώνται πολλές φορές και ο κόσμος δυστυχώς πέφτει στις παγίδες. Αυτές δεν είναι παγίδες, δεν κάνω επίδειο παγίδα. Το κάνω για να μπορέσω να δούμε αν έχετε κατανοήσει σε βάθος το μάθημα. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, κάνουμε ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε σε 15 πρώτα. Τόσο αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε, εγώ έχω μία, με ακούτε? Δεν άκουσα. Εγώ έχω άλλο μία ερώτηση, με ακούτε? Βάζει πλέον η Λαπλάς από κάτω. Η Λαπλάς στην κάτω μεριά, έτσι εδώ κάτω στην κάτω μεριά, ισχύει όχι πάνω στο επίπεδο. Μιλάμε για τη Λαπλάς είναι στο χώρο εκτός του επίπεδου. Εδώ πέρα δεν υπάρχει πιθανά φορτίο. Εδώ είναι Λαπλάς, του βέσου με το 0 παντού στο χώρο έξω από το επίπεδο. Δεν αναφέρομαστε πάνω στο επίπεδο. Το πεδίο αυτό να μαζεύει φορτίο δεν αφορά τον χώρο που δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο αυτό. Η κάτω μεριά είναι όλα τα σημεία του ημιχώρου του κάτω χωρίς τα σημεία αυτού του επίπεδου. Στον κάτω ημιχώρο
εξακολουθεί να είναι βέισο με το 0, ακόμα και αν εδώ μαζευτεί πάρα πολύ φορτίο, το δυναμικό παραμένει 0. Δηλαδή το επίπεδο το παίρνουμε υπόψη μας για να λύσουμε τη Λαπλάση στην κάτω μεριά, αλλά το παίρνουμε υπόψη μας σαν δυναμικό. Το ότι έχει φορτίο μέσα δεν σημαίνει ότι το δυναμικό του άλλαξε, γιατί για να μαζευτεί πολύ φορτίο, πλησιάσαμε το Q και αυτό κοντά. Επομένως το άθροισμα των δύο, δηλαδή η συνισταμένη των δύο αυτών παραγόντων, οδήγησε σε βέισο με το 0. Όταν πλησιάζει το Q πολύ κοντά στο επίπεδο, του δίνει θετικό δυναμικό. Γιατί έχει ένα θετικό φορτίο που έχει δυναμικό Q, V είναι Q δια 4πε 0R, R-R0 α το πω καλύτερα. Όταν το πλησιάσω αυτό λοιπόν, αυτό το φορτίο εδώ συνεισφέρει θετικό δυναμικό σε όλα τα σημεία του επίπεδου. Το επίπεδο λοιπόν, το επίπεδο αυτό πανικοβάλλεται, τι να κάνει, ξαφνικά βλέπει κάποιον εκεί κοντά να του φέρει θετικό δυναμικό. Αλλά το έχουμε πει, θα κρατήσει το δυναμικό βέισο με το 0. Μην τολμήσει να το κάνει παραπάνω από 0 ή διαφορετικό. Οπότε τι να κάνει, επιστρατεύει αρνητικά φορτία για να διατηρήσει το δυναμικό βέισο με το 0. Αυτό όμως φυσικά δεν χαλάει τίποτα από τη Λαπλάση στην κάτω. Με την κάτω η Λαπλάς, το μόνο που ζητάει η καημένη είναι να έχει βέισο με το 0 το επίπεδο. Δεν είναι ενδιαφέροντα φορτία. Ναι. Για ερωτήσεις και το quiz στο τέλος της ώρας. Θα θέλαμε να συζητήσουμε βεβαίως. Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ασκούμενη δύναμη λοιπόν στο φορτίο που υπάρχει στο αυτό που είδαμε πριν προηγούμενο, δηλαδή ουσιαστικά εδώ έχουμε το φορτίο είδωλο. Το ερώτημα είναι ποια είναι η δύναμη που θα ασκηθεί πάνω στο φορτίο. Λόγω ακριβώς της επιφανειακής πυκνότητας φορτίου που θα σχηματιστεί. Δηλαδή εδώ πέρα ουσιαστικά θα έχουμε διάφορα φορτία που θα μαζευτούν πάνω εδώ στο επίπεδο, τα αρνητικά φορτία. Θα δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο ηλεκτρικό πεδίο θα τείνει να ασκήσει μία δύναμη στο ηλεκτρικό αυτό φορτίο στο Q. Ποια είναι λοιπόν αυτή η δύναμη που θα ασκηθεί? Η απάντηση είναι ότι η δύναμη που θα δεχτεί το φορτίο θα είναι η δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται σε αυτά τα επιφανειακά φορτία, η οποία είναι το ίδιο ακριβώς ηλεκτρικό πεδίο που προκύπτει από το είδωλο. Έτσι, γιατί ουσιαστικά το είδωλο είναι εκείνο το οποίο συνεισφέρει στο ηλεκτρικό πεδίο στον πάνω ημιχώρο, έτσι. Άρα λοιπόν το πραγματικό φορτίο βρίσκεται, αν θέλετε, μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο που είναι ισοδύναμο ή ίσο με αυτό το πεδίο που προκαλεί το είδωλο. Φυσικά το είδωλο δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι τα επιφανειακά φορτία πάνω στο επίπεδο, έτσι. Αλλά αυτά τα επιφανειακά φορτία παράγουν ακριβώς το ίδιο ηλεκτρικό πεδίο που θα παρήγαγε, ας πούμε, το είδωλο αν πραγματικά υπήρχε. Φυσικά το είδωλο δεν υπάρχει πραγματικά. Είναι απλώς ένα κατασκεύασμα δικό μας για να περιγράψουμε το ηλεκτρικό πεδίο στην πάνω μεριά. Αυτό λοιπόν το ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί την ίδια δύναμη που θα προκαλούσε το είδωλο αν υπήρχε πραγματικά. Άρα λοιπόν το σημειακό φορτίο που βρίσκεται σε ηλεκτρικό πεδίο ίσο με το πεδίο που θα προκαλούσε αν υπήρχε το φορτίο είδωλο. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, υπάρχουν μόνο τα επιφανειακά φορτία που μαζεύονται εκεί πάνω στο επίπεδο. Άρα η δύναμη που δέχεται από τα φορτία του επίπεδου ή από το υποθετικό είδωλο είναι ελκτική προς το επίπεδο. Έχουμε λοιπόν αυτή εδώ πέρα την έκφραση για τη δύναμη. F ίσον μείον 1 δια 4πε 0. Q τετράγωνο, δηλαδή ουσιαστικά είναι μείον Q επί Q, ουσιαστικά αυτό βγαίνει. Μείον Q επί Q μας κάνει μείον Q τετράγωνο. Δια την απόσταση μεταξύ ειδόλου και πραγματικού φορτίου που είναι το 2D στο τετράγωνο και βεβαίως με διεύθυνση στην άξονα των Z. Επομένως λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα τη δύναμη αυτή πώς έχει εμφανιστεί. Εδώ έχουμε το φορτίο, το επίπεδο στο οποίο είναι μαζεμένα τα αρνητικά φορτία. Το είδωλο, το υποθετικό είδωλο είναι από εδώ από κάτω το μείον Q. Η δύναμη λοιπόν που δέχεται το Q από τα αρνητικά φορτία του επίπεδου είναι η ίδια με τη δύναμη που θα δεχόταν αν υπήρχε πραγματικά το είδωλο και είναι αυτή εδώ πάνω και τη βλέπετε σχεδιασμένη εδώ στο επίπεδο. Προφανώς αν το αφήσουμε το Q να κινηθεί προς τα κάτω θα κινηθεί προς το επίπεδο. Και αν το τρυπήσει, αν το επίπεδο, αν είχα μια μικρή τρυπούλα εδώ πέρα στο επίπεδο και μπορούσε να περάσει από μέσα, θα κάνει ταλαντώσεις πάνω κάτω, έτσι, στο επίπεδο αυτό. Όταν πήγαινε από την κάτω μεριά, φυσικά το είδωλο θα πήγαινε αυτό από πάνω, έτσι. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν εδώ πέρα αυτά τα θέματα.
Τώρα, ποια είναι η ενέργεια η οποία είναι αποθηκευμένη σε αυτό το σύστημα, το οποίο περιγράφεται από το φορτίο αυτό και από τα φορτία τα επαγόμενα πάνω στο επίπεδο, το αγώγημο επίπεδο. Λοιπόν, ενέργεια λοιπόν θα την υπολογίσουμε για παράδειγμα αυτή εδώ πέρα τη σχέση που έχουμε αποδείξει. W είναι εν δεύτερον, σίγμα AQI επί V του RI. Εδώ πέρα έχουμε ένα φορτίο μόνο, έτσι, το οποίο είναι το φορτίο Q, επί το δυναμικό μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτό εδώ πέρα το φορτίο, έτσι. Επομένως λοιπόν εδώ θα έλεγε κανείς, άμα το έβλεπε έτσι κάπως επιφανειακά το πράγμα, που είναι αυτό που θα πω τώρα δεν είναι σωστό, θα πω παρακάτω γιατί δεν είναι σωστό, ότι η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο σύστημα, η ενέργεια που χρειάζεται για να το δημιουργήσει αν θέλει το σύστημα, είναι αρνητική μείον 1 δια 4 πι ε 0 q τετράγωνο δια 2 d. Καταρχήν να δούμε το μείον, γιατί υπάρχει αυτό το μείον εδώ πέρα. Διότι καθώς το Q πλησιάζει εδώ πέρα στο επίπεδο, εμείς δεν παράγουμε κάποιο έργο για να το δημιουργήσουμε. Ουσιαστικά κρατάμε προς τα πίσω το φορτίο. Άρα παράγουμε αρνητικό έργο, έτσι. Αντί να σμπρώξουμε το φορτίο εκεί για να δημιουργηθεί κατανομή, το κρατάμε πίσω και να έρθει σιγά σιγά εκεί που πρέπει να έρθει. Άρα λοιπόν η δύναμη F την οποία ασκούμε, αν λέει το φορτίο εδώ πήγαινε προς τα εδώ, εμείς ασκούμε δύναμη προς τα εδώ, να το κρατήσουμε να έρθει εκεί με σταθερή ταχύτητα, ουσιαστικά να έρθει σιγά σιγά, και το DL είναι προς τα εδώ. Το F επί DL λοιπόν είναι αντίθετα, το DL είναι εκεί που μετακινείται το φορτίο. Άρα λοιπόν το έργο που παράγουμε εμείς για να φέρουμε το φορτίο από το άπειρο μέχρι εδώ είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε εδώ. Δηλαδή είναι F επί DL, που επειδή είναι αντίρροπα είναι, έχουμε ένα μείον πρόσημο εδώ πέρα στο έργο το οποίο παράγουμε. Παράγουμε δηλαδή αρνητικό έργο. Όχι μόνο δεν παράγουμε, αλλά ουσιαστικά παράγουμε ένα έργο το οποίο έχει αρνητικό πρόσημο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για το αρνητικό πρόσημο. Τώρα εδώ πέρα λέει Q τετράγωνο, λέει εδώ, δια 2D. Γιατί το δυναμικό εδώ πέρα είναι, το δυναμικό V είναι ποιο, είναι Q δια 4πι ε 0, έτσι, επί 2D. Το δυναμικό λέω τώρα λόγω του φορτίου ειδόλου που είναι εκεί από κάτω. Και βάζουμε και το, και θέλει και ένα μείον εδώ πέρα, έτσι. Μείον λοιπόν, γιατί είναι, το φορτίο αυτό είναι αρνητικό, έχει μείον Q εδώ πέρα, οπότε το δυναμικό του είναι αυτό. Βάζω λοιπόν και το Q, το πραγματικό που έχω εκεί, που θα πάρω ένα Q τετράγωνο δια 2D. Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί αυτό εδώ πέρα εδώ υποθέτει ότι και τα δύο αυτά φορτία ήρθαν από το άπειρο μέχρι το σημείο αυτό. Στην πραγματικότητα όμως το είδωλο δεν υπάρχει. Είναι ένα φανταστικό φορτίο που δημιουργήσαμε εμείς για να περιγράψουμε το δυναμικό στον πάνω ημιχώρο. Δεν υπάρχει αυτό, αυτό θα ήταν το έργο αν το είδωλο πραγματικά υπήρχε ως φορτίο. Το είδωλο αφού δεν υπάρχει ως φορτίο, δεν καταναλώνουμε ή παράγουμε καμία δύναμη να το φέρουμε από το άπειρο μέχρι εδώ. Επομένως λοιπόν αυτό το έργο εδώ πέρα είναι λάθος και το διαγράφω με μία γραμμή. Το σωστό λοιπόν είναι εμείς παράγουμε έργο να μεταφέρουμε μόνο το πραγματικό φορτίο, άρα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτό το κομμάτι εδώ με ένα ενδεύτερο. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με ένα ενδεύτερο και αυτό το βλέπουμε επίσης αν υπολογίσουμε το έργο με τον άλλο τρόπο, με τον τύπο τον άλλο που έχει την πυκνότητα του ηλεκτρικού πεδίου. Και το ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει μόνο στον πάνω ημιχώρο. Στον κάτω ημιχώρο που υπάρχει το φορτίο είδωλο, έχουμε πει το ε είναι 0. Επομένως λοιπόν, το ηλεκτρικό πεδίο σε αυτό το ολοκληρώμα θα συνεισφέρει μόνο στο μισό κομμάτι του χώρου. Άρα λοιπόν το έργο που είναι αποθηκευμένο σε αυτή εδώ πέρα την κατανομή φορτίων, δηλαδή τα φορτία τα πραγματικά που είναι πάνω στο επίπεδο και το πραγματικό φορτίο που έχουμε πλησιάσει εκεί πέρα, θα είναι ίσον με μείον, θα είναι το ίδιο με αυτό, αλλά με έναν ενδεύτερο μπροστά. Θα είναι λοιπόν μείον 1 δια 4 πι ε 0 και τετράγωνο δια 4 d. Προσοχή λοιπόν στο λεπτό αυτό σημείο, που οφείλεται σε ποιο σημείο. Το είδωλο δεν υπάρχει ως φορτίο. Υπάρχει μόνο το πραγματικό φορτίο, το οποίο αυτό καλούμαστε να φέρουμε. Τα δε φορτία που μαζεύονται εδώ πάνω από το επίπεδο
μαζεύονται εκεί από μόνα τους χωρίς να καταβάλλεται κάποιο έργο. Γιατί τα φορτία κινούνται πάνω στο επίπεδο χωρίς να ασκείται καμία ουσιαστικά να υπάρχει κάποια αντίσταση ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως λοιπόν το έργο που είναι αποθηκευμένο στην κατανομή μας δεν είναι το, αν θέλετε, το απλοϊκά σκεπτόμενο έργο, αλλά θέλει και ένα παράγοντα ενδεύθερον, γιατί το φορτίο είδωλο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και επομένως βεβαίως δεν χρειάζεται και κανένα έργο να το φέρουμε από το άπειρο μέχρι εκεί. Προσοχή λοιπόν στον παράγοντα αυτό ενδεύθερον που ισχύει μόνο στην περίπτωση αυτή που θέλουμε να βρούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο σύστημά μας και φυσικά για τον πάνω ημιχώρο μιλάμε, έτσι, γιατί μόνο εκεί υπάρχει ενέργεια. Ο κάτω ημιχώρος δεν έχει ενέργεια γιατί έχει ηλεκτρικό πεδίο 0. Μία εναλλακτική απόδειξη είναι να βρούμε το έργο με πληρότητα που χρειάζεται να δαπανίσουμε για να μεταφέρουμε το φορτίο Q αυτό εδώ πέρα, το πραγματικό φορτίο, μας έτσι, το είδωλο, από το άπειρο μέχρι τη θέση D στην οποία είναι τοποθετημένο. Παίρνουμε λοιπόν το ολοκλήρωμα από το άπειρο μέχρι το D του F επί DL, που είναι η δύναμη στην οποία εμείς καταβάλουμε για να το φέρουμε από το άπειρο στο D, που είναι τι, αυτή η δύναμη είναι 1 δι 4 ε 0 από το άπειρο μέχρι το D Q τετράγωνο δια 4 Z τετράγωνο, διότι προσέξτε, η δύναμη που θα πρέπει να ασκήσουμε είναι η δύναμη η οποία ασκείται μεταξύ του φορτίου αυτού και του επιπέδου, ή ουσιαστικά το ισοδύναμο μεταξύ του φορτίου και του ειδόλου, το οποίο δεν υπάρχει, αλλά γι' αυτό θα λέω μεταξύ φορτίου και επιπέδου, αλλά κατά μέτρο είναι ίση μεταξύ φορτίου και ειδόλου. Αυτή η δύναμη λοιπόν είναι Q τετράγωνο διά 4Z τετράγωνο, που Z είναι η απόσταση σε κάθε σημείο Z μεταξύ του φορτίου και του ειδόλου, το οποίο καθώς πλησιάζει το φορτίο, πλησιάζει και το ειδόλο, έτσι. Άρα η απόσταση μεταξύ του φορτίου και του ειδόλου είναι 2Z, στο τετράγωνο γίνεται 4Z τετράγωνο, και καθώς πλησιάζει το πράγμα, πλησιάζει και το είδωλο ταυτόχρονα, έτσι. Άρα η απόσταση παραμένει 2Z καθ' όλη τη διάρκεια του πλησιάσματος του φορτίου από το άπειρο μέχρι την θέση D. Εξού λοιπόν και αυτό εδώ πέρα που λέει εδώ πέρα και το τετράγωνο είναι 4Z τετράγωνο επί DZ. Το DZ καλά είναι το DL φυσικά, δεν μας απασχολεί αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό, αυτή την έκφραση. Προσοχή εδώ πέρα. Έχουμε την έκφραση Q, έτσι, Q επί Q που είναι η δύναμη, την οποία ασκούμε εμείς, και η δύναμη φυσικά είναι στην θετική διεύθυνση, γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα έτσι, κομμάτι εδώ πέρα το οποίο να μας απασχολήσει. Και επομένως λοιπόν αυτό είναι το μείον Q τετράγωνο για 4Z από το άπειρο μέχρι το D με τον ολοκλήρωση που κάνουμε και τελικώς βγάζουμε το αποτέλεσμα που είχαμε βγάλει και προηγουμένως με έναν τρόπο λίγο πιο διαστητικό, χρησιμοποιώντας αυτό το ολοκλήρωμα του ε τετράγωνο, είναι μείον 1 δι 4 ε 0 Q τετράγωνο δια 4D. Προσοχή λοιπόν, η διαδικασία αυτή έχει πάρα πολύ φυσική μέσα και προσφέρεται πάρα πολύ για πολύ ωραίες ερωτήσεις στο quiz. Πρέπει να κατανοήσετε σε βάθος τη διαδικασία αυτή την οποία κάναμε για να βρούμε την ενέργεια, την αποθηκευμένη στο σύστημα και γιατί υπάρχει αυτός ο παράγοντας ενδεύτερον. Γιατί αυτό εδώ είναι λάθος και γιατί αυτό είναι σωστό και χρειάζεται αυτόν τον παράγοντα ένα δεύτερο. Διότι το φορτίο το είδωλο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο σε εκείνο τον ημιχώρο. Αν πραγματικά υπήρχε όμως το είδωλο, αν είχαμε πραγματικά δύο φορτία, θα υπήρχε και πεδίο από την κάτω μεριά, οπότε θα παίρναμε βεβαίως αυτή εδώ πέρα τη σχέση την επάνω που έχει το 2D. Επειδή ο κάτω ημιχώρος όμως δεν έχει ηλεκτρικό πεδίο και το είδωλο στην πραγματικότητα δεν συνεισφέρει πεδίο στον κάτω ημιχώρο, γι' αυτό παίρνουμε αυτό το παράγοντα ενδεύτερο. Προσοχή λοιπόν μεγάλη στο σημείο αυτό. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κατεύθυνση και να μιλήσουμε για ένα άλλο πρόβλημα, αντίστοιχο με αυτό, παρόμοιο, που μας λέει το εξής. Ας υποθέσουμε, λέει, ότι έχουμε μία σφαίρα, όπως λέγατε εδώ πέρα, η οποία έχει δυναμικό βέισο με το μηδενινά, δηλαδή γιωμένη. Τη συνδέουμε με τη γη. Και πλησιάζουμε στη σφαίρα και σε απόσταση α από το κέντρο της σφαίρας, το οποίο ακτίνα έχει R, πλησιάζω ένα φορτίο Q σε απόσταση α μεγαλύτερη του R, δηλαδή το βάζω στο εξωτερικό της σφαίρας.
Το ερώτημα που μπαίνει λοιπόν είναι με αυτή την κατανομή ποιο είναι το ηλεκτρικό πεδίο, το δυναμικό συγγνώμη, μέσα και έξω από τη σφαίρα. Όπως και πριν λοιπόν θα χωρίσουμε το πρόβλημά μας σε δύο προβλήματα, το που διαχωρίζεται από αυτό εδώ πέρα την επιφάνεια. Το δυναμικό μέσα στη σφαίρα, εκεί δεν υπάρχει φυσικά φορτίο, εκεί μέσα έχουμε αναγκαστικά την εξίσωση Laplace μέσα στη σφαίρα και έχουμε και την οριακή συνθήκη V με το 0 πάνω στη σφαίρα και όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο μάθημα, όταν έχουμε να λύσουμε τη Laplace με όριο όπου το δυναμικό V είναι 0, μια προφανής λύση η οποία ικανοποιεί τη Laplace και τις οριακές συνθήκες είναι η V με το 0. Άρα μέσα στη σφαίρα κατευθείαν, χωρίς να κάνουμε τίποτα, σκεφτόμαστε και λέμε ότι η Laplace ικανοποιείται από το βέσιο με το 0 και οι οριακές συνθήκες από αυτό το ίδιο πράγμα. Άρα η μοναδική μας λύση από το θέμα μοναδικότητας είναι η βέσιο με το 0 παντού μέσα. Άρα τελειώσαμε το μισό μας πρόβλημα. Το άλλο μισό πρόβλημα είναι τι γίνεται στο εξωτερικό της σφαίρας. Στο εξωτερικό της σφαίρας μπορούμε να το φανταστούμε σαν μια περιοχή η οποία περικλείται από μια κλειστή επιφάνεια η οποία στη μία, στο ένα όριό της είναι η σφαίρα αυτήν την οποία έχουμε και στο άλλο όριό της μπορούμε να φανταστούμε μια πελώρια σφαίρα στο άπειρο η οποία έχει δυναμικό και αυτή βέισο με το 0 επειδή παίρνουμε σημείο αναφορά στο άπειρο και μας ενδιαφέρει να βρούμε το δυναμικό παντού στο χώρο που περικλείεται από αυτό εδώ πέρα το όριο, από τα δύο αυτά όρια, το μέσα όριο και το έξω όριο. Έχουμε δηλαδή μια κλειστή, αν θέλετε, περιοχή, περιφραγμένη από παντού και από μέσα και απ' έξω, στην οποία το δυναμικό είναι παντού καθορισμένο και μάλιστα είναι και 0, και στην οποία έχουμε ένα φορτίο μέσα, άρα λοιπόν ισχύει εξίσωση Poisson, δηλαδή λαπλασιανή του V είναι ίσον με μείον Q διε 0 επί δέλτα του R μείον R0. Αυτή είναι η εξίσωση Poisson που ισχύει εδώ. Έχουμε συνοριακές συνθήκες πλήρως καθορισμένες. Παντού στο όριο είναι καθορισμένες και στο έξω μεριά και στη μέσα μεριά. Άρα έχουμε την Poisson με πλήρες συνοριακές συνθήκες. Άρα από το θεώρημα, το πρώτο θεώρημα μοναδικότητας και όχι το δεύτερο, έχουμε μονοσήμαντα και μοναδικά καθορισμένη λύση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα μας είναι αυστηρά σωστά καθορισμένο ώστε να υπάρχει μόνο μία λύση και είμαστε πλέον έτοιμοι να περάσουμε να το λύσουμε. Να λύσουμε δηλαδή την εξίσωση Poisson στην έξω μεριά έτσι με αυτές εδώ τις οριακές συνθήκες όπου βέσαμε το 0 και στο άπειρο και στο όριο αυτό. Θα περάσουμε λοιπόν να κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα με πριν. Δηλαδή θα πούμε το δυναμικό μας φυσικά είναι V ίσον πριν να κάνουμε την εξίσωση Poisson αλλά το V του R, θ, αν θέλετε, θα είναι ίσον με Q δια 4 πι ε 0 R μείον R 0 R μείον R 0 έτσι, αυτό είναι το δυναμικό ενός σημειακού, αυτού εδώ πέρα του σημειακού φορτίου. Επειδή όμως αυτό το δυναμικό από μόνο του μπορεί να δει κανείς, από μόνο του μπορεί να δει κανείς ότι δεν ικανοποιεί τον ανεβέ, είναι βέβαια βέβαια με το 0 στο άπειρο, γιατί για άριστον άπειρο αυτό μηδενίζεται, αλλά δεν μηδενίζεται πάνω σε αυτή την επιφάνεια, στη μέσα επιφάνεια. Αυτό λοιπόν του V, το V του R, θ, άμα βάλουμε R μικρό ίσο με το R κεφαλαίο, αυτό είναι διάφορο του μηδενός, με βάση αυτόν τον τύπο, άρα πρέπει εδώ να προσθέσουμε άλλη μια συνάρτηση F του R, θ, η οποία ικανοποιεί εξίσωση Laplace στο χώρο αυτό, δεν μας χαλάει δηλαδή την Poisson, αλλά η οποία είναι τέτοια ώστε να ικανοποιείται να μας κάνει το V του R, θ, να μας τον κάνει ίσο με το 0. Που θ ενδεχομένως να πάρουμε την γωνία στις σφαιρικές συνταγμένες. Λοιπόν, ποια είναι λοιπόν αυτή η F του R, θ, πρέπει να προσθέσουμε εδώ πέρα, η οποία είναι λύση της Laplace για το, στο χώρο που μας ενδιαφέρει και η οποία μας φτιάχνει, μας αναγκάζει αυτή τη λύση μας να ικανοποιεί τις οριακές συνθήκες. Για να βρούμε αυτή την F του R, θ, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την ιδέα του ειδόλου. Δηλαδή θα βάλουμε ένα φορτίο ειδόλο μέσα στη σφαίρα, όχι στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, αλλά μέσα στη σφαίρα, γιατί μας ενδιαφέρει μέσα στην περιοχή εκτός της σφαίρας, και θα το βάλουμε σε ένα τέτοιο σημείο πάνω σε αυτό τον άξονα θα προκύψει να είναι, αυτό το Q τόνος, έτσι ώστε ο συνδυασμός Q και Q τόνος να μας δημιουργήσει βέισο με το 0
πάνω σε αυτή την οριακή επιφάνεια που μας ενδιαφέρει. Ακριβώς το ίδιο με περί, μόνο που τώρα είναι λίγο πιο περίπλοκο, γιατί το Q τόνος δεν είναι τόσο συμμετρικό σε σχέση με το Q. Καταρχήν το Q τόνος θα δούμε ότι είναι διαφορετικό από το Q, ενώ πριν θυμάστε είχαμε πει ότι το Q και το Q τόνος ήταν αντίθετα. Εδώ είναι, το Q τόνος είναι διαφορετικό από το μείον Q, ούτε Q ούτε Q ούτε μείον Q φυσικά είναι. Αρνητικό θα έπρεπε σίγουρα να είναι για να μπορείς να κάνει διαδυναμικό μηδέν, αλλά δεν είναι ακριβώς με το μείον Q και πλέον θα πάει σε ένα σημείο που είναι μεταξύ του 0 και του R, θα δούμε ποιο είναι και το οποίο θα το δούμε πώς το βρίσκουμε, έτσι. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι πού πρέπει να βάλω το είδωλο ως το δυναμικό του, αυτό το F του R κομμαθήτα να είναι τέτοιο ώστε να μου δώσει V του R κομμαθήτα με το 0. Αυτό λοιπόν θα ασχοληθούμε τώρα αμέσως. Να δούμε πού θα βάλουμε ακριβώς το είδωλό μας ώστε να μας φτιάξει κατάλληλα τις οριακές συνθήκες που θέλουμε για την λύση μας στην εξίσωση Poisson την οποία έχουμε, η οποία βέβαια η λύση αυτή δεν είναι μόνο σημαντορισμένη, μπορούμε πάντα να προσθέτουμε μια λύση της Laplace. Γιατί θυμάστε και όλα από το πρώτο έτος, έτσι, σε μια μη ομογενή διαφορετική εξίσωση μπορούμε πάντα για να βρούμε τη γενική λύση, βρίσκουμε τη γενική λύση της ομογενούς και προσθέτουμε πάντα μια λύση της μη ομογενούς. Έτσι λοιπόν τώρα και εδώ έχουμε τη λύση της μη ομογενούς, της Poisson και μπορούμε να προσθέσουμε πάντα μία λύση της ομογενούς, δηλαδή της Laplace. Αλλά πώς διαλέγουμε αυτή τη λύση, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι συνοριακές συνθήκες που θέλουμε. Πάμε λοιπόν, έστω φορτίο Q τόνος λοιπόν, είδωλο, σε απόσταση B, εδώ μέσα δηλαδή, εδώ πέρα στη σφαίρα, το βάζουμε, στον χώρο που δεν μας ενδιαφέρει, σε απόσταση B από το κέντρο της σφαίρας, B μικρότερο του R, για να είναι εσωτερικά της σφαίρας. Δηλαδή εκτός της περιοχής που μας ενδιαφέρει. Απαιτούμε αυτό το φορτίο, αφενός με να μην μας χαλάει την Poisson, γι' αυτό το βάλαμε μέσα, αφετέρου η συνεισφορά του να μηδενίζει το δυναμικό στην επιφάνεια της σφαίρας, εκεί δηλαδή που έχουμε τη συνοριακή μας συνθήκη. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι αυτό το Q τόνος που χρειάζεται και σε ποια απόσταση B πρέπει να το βάλουμε ώστε να μηδενίζει το δυναμικό εδώ. Να τονίσω εδώ ότι μπορεί και να μην υπήρχε λύση. Δεν είναι απαραίτητο πάντα θα υπάρχει κάποιο είδωλο κατάλληλο να μας τακτοποιήσει στην οριακή συνθήκη. Το δοκιμάζουμε στην πράξη να το βρίσκουμε, αν υπάρχει. Αλλά μπορεί να πάμε ρολόνα που δεν υπάρχει. Ό,τι και να κάνουμε με τα είδωλα να μην βγαίνει. Έτσι, εδώ βεβαίως είναι σχετικώς απλό και θα δούμε ότι πραγματικά βγαίνει. Έτσι. Μπορούμε να βάλουμε το είδωλο σε κατάλληλο σημείο ώστε να ικανοποιείται η συνοριακή συνθήκη. Πάμε λοιπόν και βάζουμε αυτό εδώ πέρα το είδωλό μας στο σημείο αυτό, το Q τόνος το βάζουμε στο σημείο αυτό σε απόσταση B. Ορίζουμε ως θήτα τη γωνία μεταξύ του άξονα, μεταξύ των δύο, του κέντρου της σφαίρας και του άλλου φορτίου και ορίζουμε ως R παυλίτσα ή αν θέλετε R καλλιγραφικό την απόσταση μεταξύ του Q και κάποιου σημείου του χώρου, R τόνος μεταξύ του Q τόνος και του ίδιου σημείου του χώρου και R το διάστημα θέσης του σημείου του χώρου με αρχή όμικρον, την αρχή των συντεταγμένων. Αυτό είναι το σχήμα το οποίο θεωρούμε και βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει και το α, η απόσταση από το κέντρο της σφαίρας το όμικρον μέχρι το σημείο Q, αυτό που μας το έχει δώσει η άσκηση. Δηλαδή η άσκηση μας έχει δώσει μόνο το α και το Q. Και ζητάμε να βρούμε το Q τόνος και το B έτσι ώστε να ικανοποιείται ότι το V του R, θ θέλουμε αυτό να είναι 0. Δηλαδή το δυναμικό στην επιφάνεια της σφαίρας όταν το R μικρό είναι ίσο με το R, το R αυτό γίνει R κεφαλαίο, θέλουμε V του R θ ως το 0. Με αυτή λοιπόν την απέτηση καλούμαστε να υπολογίσουμε το B και το Q τόνος. Έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν να γράψουμε τη γενική μορφή του δυναμικού που προκύπτει φυσικά από το πραγματικό φορτίο αλλά και από το φορτίο είδωλο, το Q τόνος, το γράφουμε στη γενική μορφή και παρατηρούμε τώρα εδώ ότι το R και το R τόνος εδώ πέρα μπορεί να γραφτούν σαν R τετράγωνο συν α τετράγωνο μείον 2 R α R A cos θ. Δηλαδή γιατί αν θέλετε το R παυλίτσα στο R παυλίτσα εδώ πέρα είναι, προκύπτει ως το, η διαφορά του R, που είναι αυτό εδώ πέρα το διάνυσμα R, μείον το διάνυσμα R τόνος,
που το R-tonus στην περίπτωση μας είναι αυτό το α, έτσι. Το R-tonus είναι αυτό το α. Έτσι, και αν πάρω το τετράγωνο αυτών των δύο πραγμάτων, αυτό δηλαδή από εδώ μέχρι το Q, αυτό είναι το R, είναι R, βλέπετε, μείον το R-tonus, που το R-tonus είναι αυτό εδώ πέρα. Το διάνυσμα δηλαδή που συνδέει το 0 με το Q. Και αυτό από εδώ λοιπόν συνεπάγεται το R παυλίτσα τετράγωνο, μέτρα στο τετράγωνο, είναι ίσον με τετράγωνο του πρώτου, σύν τετράγωνο του δεύτερου, μείον δύο φορές το εσωτερικό γινόμενο R επί R-tonus, δηλαδή R τετράγωνο, σύν το τετράγωνο του δεύτερου που είναι το μέτρο του R-tonus, είναι α τετράγωνο, μείον δύο φορές R επί α επί το cos θ, γιατί είναι το εσωτερικό γινόμενο εδώ πέρα, 2R επί A επί cos θ, το οποίο είναι αυτό που βλέπετε εδώ με στη ρίζα. Άρα λοιπόν το R παυλίτσα, ή αν θέλετε R καλλιγραφικό, δίνεται από αυτή εδώ πέρα τη σχέση. Ομοίως, το R τόνος, το R παυλίτσα τόνος, ας το πούμε έτσι, R παυλίτσα τόνος, είναι ίσο με τι είναι το R, μείον R δίστονον, όπου R δίστονον τώρα είναι το φορτίο, το διάστημα θέσης του Q τόνος, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα είναι αυτό το B, έχει μέτρο B αυτό. Μέτρο λοιπόν του αρδίστονο, ας το πω έτσι αρδίστονο, είναι ίσο με το B. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον επάνω αποδεικνύει ότι το R καλλιγραφικό τόνος, που είναι αυτό εδώ πέρα, είναι R τετράγωνο συν B τετράγωνο, όπως και το προηγούμενο, μείον 2RB επί cos θ. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο τα R παυλίτσα, ή αν θέλετε R καλλιγραφικά, που μπαίνουν εδώ πέρα, μπορώ, επειδή τα μέτρα φυσικά δεν είναι διανύσματα, είναι τα μέτρα, τα αντικαθιστώ αυτές τις δύο ρίζες. Και έχω μια γενική, αν θέλετε, λύση, μια γενική μορφή για το δυναμικό μου, που βάζω αυτά τα δύο τα διανύσματα εκεί πάνω και προκύπτει άμεσα το δυναμικό μου από το φορτίο το πραγματικό και από το φορτίο το είδωλο, που είναι συνισταμένοι των δύο αυτών να μου δώσει το δυναμικό. Και βλέπετε, το ερώτημα λοιπόν είναι αν τα βάλω αυτά τα δύο, αν βάλω αυτό εδώ και αυτό εδώ και βάλω επίσης και R ίσο με το R κεφαλαίο για να είναι πάνω στη σφαίρα και τα εξισώσω με το 0, πω δηλαδή V του R, θ ίσο με το 0, μετά ποιες είναι οι τιμές του B, έτσι, και του Q τόνος προκειμένου να ισχύει V του R, θ ίσο με το 0. Γιατί βλέπετε αυτή είναι μία εξίσωση, δύο εξισώσεις, μία εξίσωση μάλλον με δύο αγνώστους, η οποία όμως μπορεί να λυθεί, γιατί εδώ υπάρχει το cos θ μέσα, έχει πρέπει να ισχύει αυτό για κάθε θ. Επομένως λοιπόν είναι με μία εξίσωση, αλλά πρέπει να ισχύει για κάθε θ και για R μικρό ίσο με το R, και επειδή πρέπει να ισχύει για κάθε θ, μπορώ να τη λύσω, γιατί είναι ισοδύναμη ουσιαστικά με δύο εξισώσεις, άμα ισχύει για κάθε θ, είναι όπως ένα πολυόνυμο. Για να έχω τα δύο πολυονύμων, πρέπει να εξισώσω τους συντελεστές του σταθερού, τους συντελεστές του χ, ας πούμε. Με το δύο πολυονύμων. Επομένως λοιπόν είναι κάτι τέτοιο εδώ πέρα, γιατί έχουμε πράσει για το πλησιάδο πολυονύμων για κάθε χ, εδώ πράσει για κάθε θ. Και αυτό λοιπόν να το κάνει κανείς, θα βρει ότι, αν δηλαδή βάλει, απαιτήσει το V του R, θ εδώ να είναι ακριβώς 0, αυτή εδώ πέρα η σχέση να ισχύει, τότε θα βρει το Q τόνος, ότι είναι μείον R δια A επί Q, και ότι το B είναι R τετράγωνο δια A. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της άσκησης. Θέλετε και αυτό στο βοηθό του μαθήματος μαζί με την προηγούμενη άσκηση. Όποιος το στείλει θα καταγραφεί εν πάση περιπτώσει και θα είναι, δεν το έχουμε υπόψη μας για την τελική εξέταση χωρίς να ποσοτικοποιώ τίποτα. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν θα αποδείξετε, θα βρείτε μάλλον μόνοι σας από αυτή εδώ πέρα τη σχέση αυτά τα Q τόνους και B που σας θα εμφανίζω εγώ εδώ πέρα κατευθείαν. Και το, φυσικά το B εδώ πέρα είναι μικρότερο του R, όπως φαίνεται εδώ πέρα, γιατί το α είναι μεγαλύτερο του R, αλλά το B είναι αναγκαστικά μικρότερο του R. Και το Q τόνος δι R τόνος, άμα αντικαταστήσουμε αυτά τα Q και B εδώ πέρα, θα προκύψει να είναι τα Q, το Q τόνος που έχει αυτή τη μορφή, έχει αυτή εδώ πέρα τη μορφή, αυτό το Q τόνος δι R τόνος που μπαίνει εδώ. Και με αυτό το Q τόνος δι R τόνος μπορούμε να περάσουμε και να γράψουμε τώρα το δυναμικό μας πλήρως. Βάζουμε δηλαδή όπου, εδώ πέρα όπου R και R τόνος τα ίσα τους και θέτουμε όπου B το R τετράγωνο δια A και δηλαδή αυτό εδώ πέρα για το B τετράγωνο και εδώ πρέπει να είναι το B, αυτό είναι το B εδώ. Εντάξει, και βάζουμε επιπλέον
το A, το Q τόνους, το RDA, το βάζουμε και αυτό στο μάλλον το κάνουμε εδώ τις πράξεις και βγαίνει με αυτή εδώ πέρα η μορφή. Και τελικώς το δυναμικό μας έχει αυτή εδώ πέρα τη μορφή, βλέπετε εδώ πέρα, αφού αντικαταστήσουμε τα σχετικά. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι πραγματικά εδώ ικανοποιείται ότι V του R, θ είναι ίσο με το 0. Για να βάλουμε εδώ πέρα το R μικρό ίσο με το R κεφαλαίο. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό θα γίνει R κεφαλαίο τετράγωνο συν A τετράγωνο μείον 2 R κεφαλαίο επί A cos θ. Εδώ θα γίνει R τετράγωνο όπως είναι βέβαια και θα γίνει εδώ πέρα R. Το R αυτό κεφαλαίο με αυτό το R θα φύγουνε. Θα μας μείνει ένα A τετράγωνο που είναι ακριβώς το ίδιο με το A τετράγωνο που υπάρχει από την από εδώ μεριά. Εδώ θα γίνει R κεφαλαίο επί A, επί cos θ. Οπότε και αυτό θα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό εδώ πέρα που υπάρχει από εδώ. Άρα τα δύο ριζικά θα είναι ακριβώς τα ίδια. Υπάρχει και ένα μείον πρόσημο εδώ που τα αφαιρεί. Άρα βλέπουμε πραγματικά ότι V του R, θ με αυτή την επιλογή που κάναμε, το Q τόνος και το B, ότι με αυτή την επιλογή πραγματικά το V του R, θ είναι ίσο με το 0. Έχουμε λοιπόν ότι το βρήκαμε την τιμή που πρέπει να έχει το φορτίο είδωλο και την θέση που πρέπει να τα βάλουμε προκειμένου το δυναμικό πάνω στη σφαίρα να μηδενίζεται υπό την επιρροή αφενός μεν του πραγματικού φορτίου, αφετέρου δε και του ειδώλου. Αυτό λοιπόν είναι το δυναμικό που οφείλεται στο είδωλο, το συνολικό δυναμικό ειδώλου και πραγματικού φορτίου. Και είναι το συνολικό δυναμικό φυσικά παντού στο εξωτερικό, τονίζω, της σφαίρας. Προσοχή, μόνο στο εξωτερικό της σφαίρας. Στο εσωτερικό είναι το δυναμικό 0. Αν δε, έτσι, είχα βάλει το V εδώ πέρα, προσέξτε, αν είχα βάλει το πρόβλημα, αντί να βάλω V ίσο με το 0 εδώ, είχα βάλει για παράδειγμα V ίσο με V0. Τι θα άλλαζε στη λύση, αν αντί να βάλω V ίσο με το 0 εδώ, είχα βάλει V ίσο με V0. Θα άλλαζε πάρα πολύ απλά σχεδόν τίποτα, αλλά θα άλλαζαν δύο πραγματάκια. Αφενός μεν το V θα ήταν ίσο με το V0 παντού μέσα, στο εσωτερικό της σφαίρας, γιατί το V ίσο με το V0 ικανοποιεί και τη Λαπλάς και τις οριακές συνθήκες. Στην δε έξω μεριά, έτσι απλά, θα έπρεπε να προσθέσω εδώ πέρα σε αυτό το δυναμικό, συν 1 V0. Και να θέσω φυσικά το δυναμικό V0 στο άπειρο, είναι και αυτό και εκεί V0, έτσι. Αλλά εγώ δικαιούμαι στο άπειρο να το θεωρήσω όσο θέλω το δυναμικό, γιατί μέχρι μία σταθερά καθορίζεται. Και επομένως λοιπόν, αν μου το δίνανε έτσι, θα βάζω εδώ πέρα σύν ένα V0 και θα έλεγα ότι το δυναμικό στο άπειρο απαιτώ να είναι και εκεί V0, έτσι. Γιατί άλλωστε πάντα έχω την ευχέρεια να ορίσω, να αλλάξω το δυναμικό μου κατά μία σταθερά, πάρω το σημείο αναφοράς μου, αν θέλετε, κατά το δοκούν. Άρα λοιπόν τότε θα, στο μεν μέσα κομμάτι θα γίνονταν V ίσο V0, εδώ δε θα παίρναμε ένα συν V0, γιατί και το ηλεκτρικό πεδίο φυσικά δεν θα άλλαζε πουθενά. Γιατί το ηλεκτρικό πεδίο θα παρέμενε μέσα 0 και έξω θα παρέμενε η κλίση αυτού του πράγματος, αφού η κλίση του V0 είναι 0. Άρα λοιπόν, αν μου δίνει κάποιος ένα άλλο πρόβλημα όπου το V ίσο με το V0 στο όριο, δεν θα έχω ουσιαστικά κανένα πρόβλημα να πω ότι το ηλεκτρικό πεδίο δεν αλλάζει πουθενά. Το δυναμικό όμως αλλάζει και μέσα και έξω κατά μία σταθερά V0 και να εξηγήσω και το γιατί. Προσοχή! Αυτά είναι super σωστά το quiz που λέω. Δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα. Τα λέω μόνο εδώ στη διάλεξη. Έτσι. Θα ανέβει η διάλεξη φυσικά βιντεοσκοπημένη, αλλά είναι πολύ σωστά πράγματα τα οποία μπορεί να ρωτηθούν σε quiz ή σε εξετάσεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι εδώ. Ένα ρωτήσω λίγο κάτι. Μπορείτε λίγο να ξαναπείτε τι θέλετε να αποδείξουμε από την προηγούμενη διαφάνεια. Εγώ λέω τώρα εδώ πέρα σας πέταξα κατευθείαν ποια είναι η τιμή του Q τόνος και του B. Έτσι. Στην περσινή διάλεξη λέω, τα έχω λίγο πιο λεπτομέρειες αυτό το κομμάτι. Εκείνο το οποίο θέλω από εσάς ουσιαστικά να κάνετε είναι να βρείτε μόνοι σας, να βάλετε ένα γενικό Q τόνος εδώ πέρα. Εδώ να το αφήσετε γενικό Q τόνος και αυτό να το αφήσετε γενικό V, γενικό B. Να απαιτήσετε να ισχύει αυτή εδώ η σχέση, έτσι, και από την απέτηση αυτή να προκύψει μετά από κάποιες πράξεις, ενδεχομένως αν το καταφέρετε, ότι πραγματικά το Q τόνος είναι τόσο και το B είναι τόσο. Διότι εγώ σας το είπα έτσι λίγο, αν θέλετε, με έναν τρόπο
γιατί... Ναι, έχω μάθημα ακόμα, θα καλέσω σε λίγο. Συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Okay. Λοιπόν, ουσιαστικά θέλετε να κάνουμε τα ενδιάμεσα βήματα που εσείς παραλείπετε στη διαφάνεια. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή αυτά δεν είναι κάποια ενδιάμεσα. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι και ενδιάμεσα. Εγώ απλώς, μπορεί να πει κανείς απλώς μαντεύω το κοιτόνους και το B και μετά αποδεικνύω ότι το V του R, θ είναι 0. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ δηλαδή, πέρα, βλέπετε εδώ πέρα, απέδειξα εδώ προηγουμένως ότι το V με αυτό το κοιτόνους και με αυτό το B, ότι το V του R, το είδα, το απέδειξα ότι είναι V ίσο με το 0, έτσι. Εγώ θέλω να πάτε ανάποδα, να ξεκινήσετε το V του R, ίσο με το 0 και να βρείτε τα B και Q τόνους. Όχι να τα θεωρήσετε δεδομένα και να αποδείξετε ότι αυτό είναι 0. Να απαιτήσετε να είναι αυτό 0 και από αυτό, μέσα από κάποιες πράξεις, να αποδείξετε ότι το Q τόνος αναγκαστικά θα είναι αυτής της μορφής και το B αυτής εδώ πέρα της μορφής. Είναι κατανοητή άσκηση. Υπάρχει κάποιο ερώτημα για την άσκηση? Δεν ακούω κανένα ναι. Όχι. Κατανοητή είναι. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τώρα τη δύναμη στο Q, ακριβώς όπως και πριν, ας πούμε. Θα έχουμε ότι η δύναμη στο Q είναι η ίδια με τη δύναμη που θα ασκεί το αν πραγματικά υπήρχε το ίδρυμα, γιατί το Q θα βρεθεί σε ένα ηλεκτρικό πεδίο που είναι το ίδιο με το ηλεκτρικό πεδίο που θα παρήγαγε το ίδρυμα αν πραγματικά υπήρχε. Φυσικά το ηλεκτρικό πεδίο τώρα οφείλεται στα φορτία εδώ πάνω, έτσι. Στα φορτία τα αρνητικά, θα είναι τα μείον, τα αρνητικά φορτία που εμφανίζονται εδώ πάνω. Αν αυτό είναι θετικό δηλαδή, θα έχει αρνητικά φορτία. Αν είναι αρνητικό, θα έχει θετικά φορτία. Αυτά λοιπόν τα φορτία δημιουργούν ένα ηλεκτρικό πεδίο στο οποίο βρίσκεται το Q, το οποίο ηλεκτρικό πεδίο είναι το ίδιο με το ηλεκτρικό πεδίο που θα δημιουργούσε το ίδιο αν πραγματικά υπήρχε. Άρα λοιπόν η δύναμη είναι η ίδια με τη δύναμη που θα ασκούσε το ίδιο αν πραγματικά υπήρχε, αφού το ηλεκτρικό πεδίο είναι το ίδιο, σαν να υπήρχε πραγματικά το ίδιο. Και η δύναμη λοιπόν αυτή εδώ πέρα είναι Q επί κοιτόνος δια την απόσταση του ιδόλου με το πραγματικό φορτίο δια A μείον B στο τετράγωνο. Και βεβαίως αν βάλουμε εδώ πέρα τις σχετικές τιμές για τα A, B και το Q τόνος, βρίσκουμε τη δύναμη F ότι είναι μείον 1 δια 4 πι ε0 Q τετράγωνο R επί A δια 4 πι ε0 A τετράγωνο μείον R τετράγωνο στο τετράγωνο. Απλή αντικατάσταση είναι, το μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα, αλλά προσοχή που πρέπει να τα κάνετε αυτά, γιατί μπορεί να ρωτηθούν κάποια βήματα εδώ πέρα στην απόδειξη και το αποτέλεσμα. Και κυρίως να καταλαβαίνετε πώς προέκυψε. Ότι δεν υπάρχει πραγματική δύναμη μεταξύ ιδόλου και φορτίου. Ότι υπάρχει δύναμη μεταξύ των φορτίων της σφαίρας, των επαγόμενων φορτίων της σφαίρας και του φορτίου, η οποία όμως αυτή η δύναμη είναι η ίδια με τη δύναμη που θα εμφανιζόταν αν υπήρχε πραγματικά το ίδωλο και δημιουργούσε ένα ηλεκτρικό πεδίο γύρω. Άρα το Q νιώθει δύναμη γιατί είναι μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, όχι γιατί υπάρχει το ίδωλο. Γιατί υπάρχει ένα ηλεκτρικό πεδίο που είναι το ίδιο με το πεδίο που θα δημιουργεί το εάν υπήρχε το ίδωλο. Εντάξει. Αυτές λοιπόν οι προτινόμενες ασκήσεις εδώ πέρα τις οποίες έχουμε. Και να συνοψίσουμε. Είδαμε λοιπόν σήμερα ότι αν τοποθετήσουμε ίδωλα, δηλαδή αν τοποθετήσουμε φορτία σε κάποια περιοχή του χώρου και ζητήσουμε να βρούμε με κάποιες συγκεκριμένες συνεργασίες συνθήκες, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε εμφάνιση των συνεργασίων αυτών των συνθήκων με χρήση φορτίων ιδόλων, φανταστικών φορτίων δηλαδή, έξω από την περιοχή όπου υπολογίζεται το πεδίο, με σκοπό τη διαμόρφωση μαζί με τα πραγματικά φορτία των συνοριακών συνθηκών που δίνονται στο πρόβλημα. Το πρώτο θεώρημα μοναδικότητας εξασφαλίζει μοναδικότητα της λύσης για το δυναμικό. Προσοχή και όχι το δεύτερο. Στη μέθοδο των ιδόλων, το δυναμικό προκύπτει από την υπέρθεση των δυναμικών των πραγματικών φορτίων και των φορτίων ιδόλων που βρίσκονται πάντα εκτός της περιοχής όπου υπολογίζεται το δυναμικό. Τώρα, από το υπολογισμένο δυναμικό που προέκυψε από ίδωλα και πραγματικά φορτία, μπορούμε μετά να βρούμε το ηλεκτρικό πεδίο. Προσοχή!
Το ηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, που δεν περιλαμβάνει τα είδωλα μέσα. Μόνο εκεί το ηλεκτρικό πεδίο είναι ισχύ, όπως και το δυναμικό φυσικά, έτσι. Μπορεί να πει το δυναμικό, η επιφανειακή ποινότητα φορτίου στους αγωγούς, στα όρια αυτής της περιοχής, από το ηλεκτρικό πεδίο τη βρίσκουμε αυτή την ποινότητα φορτίου, από την σχέση φυσιολογική που έχουμε δει, που συνδέεται το ε με το σ, και μπορεί να βρεθεί και η δύναμη που ασκείται από το ηλεκτρικό πεδίο πάνω στα πραγματικά φορτία. Και η δύναμη δεν ασκείται από το είδωλο, από το ηλεκτρικό πεδίο που τυχαίνει να είναι το ίδιο με το πεδίο που θα δημιουργούσε το είδωλο. Παραδείγματα εφαρμογής μεθόδου ειδώλων εμφανίζονται όταν έχουμε σημειακό φορτίο πάνω από άπειρο αγωγό ή σημειακό φορτίο έξω από αγώγιμη σφαίρα. Άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουμε είναι, για παράδειγμα, να έχουμε δύο αγώγιμα φορτία, δύο αγώγιμα επίπεδα, βέσιο με το 0 εδώ και βέσιο με το 0 εδώ, και ένα φορτίο εδώ. Εδώ θα έχουμε άπειρα είδωλα. Για να φτιάξουμε και τα δύο αυτά δυναμικά βέσιο με το 0, να βάλουμε άπειρα είδωλα στις δύο μεριές αυτών των δύο επιπέδων. Προσοχή λοιπόν, εν γέννη υπάρχουν και πιο περίπλοκα προβλήματα με είδωλα. Εμείς λέμε τα πιο απλούστερα, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς πάρα πολλά ενδιαφέροντα προβλήματα. Όπως για παράδειγμα να έχουμε και δύο σφαίρες. Μία σφαίρα εδώ αγώγιμη, άλλη μία αγώγιμη εδώ πέρα και ένα φορτίο κάπου ενδιάμεσα. Άλλο ένα ενδιαφέρον πρόβλημα με πάρα πολλά είδωλα επίσης και με διάφορες επίσης προσεγγίσεις. Λοιπόν, εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα δύο προβλήματα προς το παρόν που έχουμε δει και ό,τι ασκήσεις υπάρχουν που έχουν δοθεί σχετικά με αυτά τα θέματα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη σημερινή παράδοση και είμαι έτοιμος τώρα να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις θέλετε ή ό,τι σχόλια θέλετε να κάνετε επί του σημερινού μαθήματος. Ακούω λοιπόν τα σχόλιά σας, τα οποία μπορεί να είναι ή στο μάθημα, ή στο quiz, ή ό,τι άλλο θέλετε, μέχρι με το καλό να πάτε στην κυβερνομηχανική που θα είναι σε περίπου 17 λεπτά.